Εδώ είμαστε. Τώρα δεν θέλω να σας προλογίσω, να μας προλογίσω Νότιο Μακεδόνες, γιατί γίνονται τρολαρίσματα και ιστορίες. Επειδή το θέμα συνεχίζεται και επειδή υπάρχει, δεν ξέρω, κάτι έμαθα ότι ορμήξαν στον Παυλόπουλο. Είναι κάτι μανούρες στον Παυλόπουλο. Κάτι αυγά, κάτι ιστορίες, κάτι σύλληψης. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Για τα ονόματα και τις ιστορίες αυτές θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Έχω δύο φίλους αξιωματικούς στο στρατό, οι οποίοι είναι δεξιοί. Βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και ένας εκ των οποίων είναι και ακροδεξιός. Είναι με τον Πατακόφιλος. Οι πατεράδες τους ήταν παραδοσιακοί δεξιοί κτλ. Μου λέει το εξής. Άκου, Ασλαμά. Για να καταλάβετε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι τυχαίο, ο τίτλος της, ότι όλα είναι μαρμίτα. Α, πήρα το επίδομα αυτό πάνω να πεις. Οι Σκοπιανοί στρατό δεν έχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι γερή βιομηχανία στρατιωτική. Ναι. Από τη στιγμή που ανήκουν πλέον στο ΝΑΤΟ, με έχουν πληροφορήσει ότι θα έχουμε μεταθέσεις αξιωματικών του ελληνικού στρατού στα Σκόπια ως σύμμαχοι. Σε βάση του ΝΑΤΟ. Στις βάσεις του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, οι δύο φίλοι μου αυτοί οι δεξιοί μου λένε, Παναγία μου λέει, να βγει η Νέα Δημοκρατία, να βάλω μέσον, έχω κάτι δάνεια λέει και κάτι καταναλωτικά και κάτι αυτά και τα λοιπά και μείνανε και κάτι από το αμάξι. Τους δίνει στον αέρα κανονικά. Τρεις φορές πάνω ο μισθός. Δηλαδή αυτοί παίρνουν. Αν πας εκεί. 1200 παίρνουν αυτοί. Ναι, αν πας στα Σκόπια. Αν πας στα Σκόπια, κοντά στο τάδε. Σαν ειρηνευτική δύναμη. 4.000. Ναι. Θα πάει αντί για 1200, ξέρω, κοντά στα 4. Λέω θα πας. Μαλάκα σου, μα μην πάω. Δεν το φωνάζει στην καφετέρια. Εσύ του λέω θα μάζεις εδώ. Εσύ θα πας. Άμπρα, ακόμα χειρότερα. Ο άλλος δεν είναι στην καφετέρια, ο άλλος δεν είναι. Εσύ θα πας. Με μαλάκα σήμερα μην πάω. Και τι δεν φωνάζεις, γιατί δεν το λες. Γιατί δεν το λες. Δηλαδή με άλλα λόγια. Πώς θα λένε τα παιδιά είπαμε. Δεν λέω πώς θα λένε τα παιδιά. Πώς λένε τα παιδιά είπαμε. Πού πια είναι λίγη. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μαλάτος πάει καλύτερα. Κάποιοι στεναχωριέστε που πάει καλύτερα. Κάποιοι από την άλλη μεριά μπορείτε να πείτε ότι καλά είναι ο άνθρωπος. Βγήκε από την εντατική. Ο Γιώργος πήγε, τον είδε, εγώ του μιλάω κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Εγώ τον είδα πριν κάτι τέτοιο. Τώρα θα πάω, απλά τον αφήνω γιατί σήμερα αυτό που έλεγα και στο γιο του. Ναι. Λέω εντάξει τώρα, εγώ θέλω να πάω να τον δω, αλλά τώρα αυτό θέλει ξεκούραση. Πάμε κι εμείς από πάνω, τι κάνεις, πώς είσαι κτλ. Μαθαίνουμε τα νέα το τηλέφωνο. Κάποια στιγμή, μέσα στις επόμενες δύο μέρες, αν δεν έχει βγει ακόμα, μακάρι να βγει ο άνθρωπος να τελειώνει, θα περάσω λογικά. Επίσης, κάποιοι οποίοι, εμείς τα λέμε όλα εδώ. Στο μεγάλο Παπα-Νικολάου, να το πούμε λίγο κι αυτό. Ποιον? Στο μεγάλο Παπα-Νικολάου. Στο ναι. Παπα-Νικολάου, δεν είναι. Επάνω, ναι. Ούτε επισκεπτήριο τη ρωτώ, ρε παιδιά, τι ώρα είναι το επισκεπτήριο. Ελάτε, λέω, τι ώρα θέλετε. Ναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Γιώργο, επειδή είναι εκεί πάνω, απομακρυσμένο πολύ. Μπορεί να είναι χαλαρά. Είναι χαλαρά. Είναι χαλαρά. Είναι εκεί πάνω, πολύ λίγοι πάνε. Δεν είναι όπως το ΑΧΕΠΑ ή το Γεννηματά που είναι, ξέρεις, μέσα στην πόλη δίπλα και άιντε. Πάντως ένας έξυπνος, ένα μοτέλ εκεί επάνω δεν έφτιαξε. Ναι. Ένας έξυπνος, ένα μοτέλ εκεί επάνω δεν έφτιαξε. Ενώ στο Παπαγεωργίου έχει και ένα καμιστρόνα εκεί πέρα. Υπάρχει δηλαδή. Μην γελάς. Στο Παπαγεωργίου. Και πιάς και μιλάμε για νοσοκομεία. Το ξέρει, λέει. Το ξέρω. Το ξέρει. Θέλω δημόσια. Πριν πεις. Ναι. Είσαι κουρασμένος σήμερα. Όχι, δεν τα μάτια σου κουρασμένα. Όχι, είναι άλλος ο λόγος, αυτό ήθελα να πω. Τι, ερωτευμένος είσαι. Όχι, όχι. Α, εντάξει. Τι, πες. Τελείωσες, είπα. Εντάξει. Τελείωσες. Πολλοί λένε, βρε το τσιγκουναρά το Μαλάτο, πουλάει ασφάλεια ζωής και ο ίδιος δεν έχει κάνει ασφάλεια. Ρωτάνε, γιατί δεν πήγε σε μια κλινική. Το ρώτησα εγώ. Του λέω, κοίταξε να δεις. Αυτός ήταν. Σαν τα νοσοκομεία δεν έχει. Περίμενε πια. Αγόρι μου. Εν τω μεταξύ, του λέω, σε κατηγορούν. Ακόμα και τώρα, ρε αγόρι μου. Λέω, ναι, ακόμα και τώρα. Και λένε, αυτός ο τσιγκουναράς ο Μαλάτος, γιατί δεν έκανε ασφάλεια. Λέει, είμαι διαβητικός από τα 40 μου. Και οι εταιρείες, οι ασφαλιστικές, δεν ασφαλίζουν διαβητικούς. Δεν ξέρω γιατί. Το ξέρω τον πατέρα μου. Ασφαλίζουν μόνο τους ιδιωτικούς. Δεν ασφαλίζουν, όχι, αυτό είναι. Δεν ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες διαβητικούς. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ναι. Okay. Τώρα, τι ήθελες να μου πεις. Θέλω στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ, ναι, να δώσω λίγο συγχαρητήρια δημόσια, ναι, στους νευροχειρούργους. Ναι. Καρδιακός μου φίλος, πολύ καλός, χωριανός μου κιόλας. Είχε ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Α, ναι, και. Μία πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
Και δόξα τον ύψιστο, είναι καλά. Τι δόξα, είναι καλά. Δόξα τον γιατρό. Σταμάτα τώρα, σίμωρε. Σταμάτα λίγο να μου αρχίσει τα αντιχριστιανικά τώρα για τα. Το ούφο, ούφο. Σταμάτα λίγο να πω αυτά που θέλω. Τι να πει. Σταμάτα να πω αυτά που θέλω εγώ. Όχι, δόξα τον ύψιστο. Συγχαρητήρια στου γιατρού. Δόξα στον ύψιστο. Μετά στον ύψιστο. Όχι, πρώτα είναι ο ύψιστο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ντάξει, έτσι. Συγχαρητήρια στου γιατρού. Ναι. Στου νευροχειρούργου, ειδικά του ΑΧΕΠΑ, είναι απίθανοι. Ναι. Είναι απίστευτοι, είναι πάρα πολύ καλοί γιατροί. Δεν έχω βόλο. Και επειδή. Όχι. Και επειδή μας είπαν ότι δεν μπόρεσα να το δω, ναι. Και ο λόγος, Κωστή, είναι ότι δεν πρέπει να συγκινηθεί ούτε κατά διάνοια. Ποιος θα συγκινηθεί, ο ασθενής, ναι. Άλλοτε στο καρδιακό. Δεν πρέπει. Ούτε στο καρδιακό θα πρέπει. Όχι, ούτε στο καρδιακό. Ούτε στο αγκιακό, ούτε στο καρδιακό. Ναι, δεν πρέπει. Απλά ένα ευχαριστώ εκ καρδίας. Ναι, στους νευροχειρούργους του ΑΧΕΠΑ που ο φίλος, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει καλά. Μπάλα είδες. Μπάλα είδα, αλλά είδα και τους Μακεδονομάχους. Πρόσεξε με λίγο. Ποιοι είναι οι Μακεδονοί? Επειδή με κατηγορείς όλη την εβδομάδα ότι εγώ φοβάμαι να μην έρθουν οι Σκοπιανοί εδώ. Μα φοβάμαι να το είχα. Κοίτα να δεις τώρα, σαν τα κατσίκια τους έχω τους Σκοπιανούς εγώ. Σύμμαχοι. Εντάξει. Θα τους τραβάω από εδώ και από εκεί, θα τους τεντώνω. Άκουσε με τώρα αν είμαστε σύμμαχοι. Κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ είμαι. Μπράβο. Φίλοι και με την Τουρκία κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ είσαι. Αλλά το ΝΑΤΟ λέει βρέστε τα μεταξύ σας. Γιατί... Άκουσέ με λίγο τώρα. Είναι έτσι, Γιώργο. Βέβαια. Άκουσέ με λίγο. Δευτερόλεπτα. Έχει στρατό τα Σκόπια να μας κάνουν ερώτα. Δεν μιλάω για στρατό. Εγώ σου είπα ότι σε μία δεκαετία, μάλιστα, αφού με 80 ψήφους μπορούν και αλλάζουν το σύνταγμά τους, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι σε 10 χρόνια δεν θα αλλάξουν το σύνταγμά τους αυτοί, αφού θέλουν μόνο 80 ψήφους, ναι, από το κοινοβούλιο τους, ναι, και δεν βάλουν μέσα αλυτρωτικά εδάφια τα οποία μπορεί να λένε ίσως ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Ποιο τρόπο... Ποιος μου το εγγυάται εμένα αυτό. Με ποιο... Και θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Τι φοβάσαι, ρε. Εγώ! Ναι. Ρε τίποτα για τα παιδιά μου φοβάμαι! Τι φοβάμαι! Αύριο μεθαύριο! Δεν θα ξέρουν τι είναι η Μακεδονία! Τι δεν θα ξέρουν τι είναι ο Αλέξανδρος! Δεν θα ξέρουν ιστορία! Δεν θα ξέρουν τίποτα! Εσύ νομίζεις όλα ευρώ είναι, ρε! Μπαίνεις στο υπάκι κάτι που πρέπει μέχρι το βράδυ και κοιτάς πόσα λεφτά έχεις μέσα! Θες να μας χαζέψεις, ρε! Δεν μου λες! Άμα δεν είσαι άνθρωπος εσύ, γράφω! Εσύ, άμα ήσουν αξιωματικός δηλαδή του στρατού, ναι, και σου κάνανε μια μετάθεση εκεί απάνω. Θα πήγαινα! Άντε επιδείξω τότε! Τι άντε επιδείξω, δεν κατάλαβα! Δεν κατάλαβα! Όλα λεφτά. Δεν κατάλαβα γιατί είναι όλα. Γιατί μπερδεύεις το ένα κομμάτι με το άλλο. Γιατί μπερδεύεις τη δουλειά. Τι είπαν για το Μεγάλο Αλέξανδρο, τι. Γιατί μπερδεύεις τη δουλειά. Γιατί, τι. Δεν έχουμε. Τους έδωσα λέει ηθαγένεια, ναι, τους έδωσα λέει γλώσσα. Ναι. Και αυτά τα να μην πω τώρα και μας κάψει κανένα σουρού και εμάς. Κάτσε ρε. Να μην πω τώρα, μην σου χαρακτηρίσω τώρα. Κάτσε ρε. Άντε μπράβο τώρα. Εδώ κάνετε τον Αντιτοκούμπο Έλληνα και τον πυροδήμα Έλληνα τώρα σε πείραξη για τους άλλους. Παιδιά, μόνο ένα θέμα από μένα, για αυτά μου αρέσουν να γράφετε μηνύματα. Μηνύματα έχουμε. Αφεντικό. Θέλουμε από αυτούς που βλέπουν να αποκωδικοποιήσετε την χειρονομία την οποία κάνει ο Τσούμπα Ακπομ, ναι. Είναι Ακπομ, δεν είναι Ακπομ, δεν είναι Γάλλος, Βρετανός είναι άνθρωπος, ναι, Βρετανός, ναι. Ο Τσούμπα Ακπομ, την χειρονομία που κάνει με σφιχτή λαβή του μεσαίου του ποδιού με το δεξί χέρι. Αν μπορείτε, αποκωδικοποιήστε την. Σε ποιο το άδειγνε, ρε παιδιά. Τίποτα, είναι θέμα του ακροτέ. Εσύ το αποδείχνει. Σε ποιον θεωρεί εσύ ότι τα άδειξε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ρε παιδί. Για που λε με το δεξί χέρι, το μεσαίο του πόδι. Σε ποιον το άδειξε, αυτό σου λέω. Εγώ περιμένω από του σκοτωμένου μηνύματα. Να το βάζει σαν ερώτημα εσύ. Ναι, στον τον κόσμο, ναι. Σιρωτώνει, ρε. Εγώ μπορεί, κάτω σου. Ωρε, ρώτησε ο άνθρωπο. Εντάξει, μην φορτώνει. Τι έγινε, ήρθε όφι, ε. Τα καλά τα παιδιά. Εδώ ο Ολυμπιακός εδώ και πολύ καιρό. Έτσι. Τι φιλικό. Αυτό σου όφηκε, δεν ήταν στο γήπεδο. Αυτό φιλικό είναι. Πώς γίνεται να μην κατεβαίνουν στο γήπεδο. Ότι είναι, ό, είναι δυνατόν αυτή η τετράδα του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η εντεκάδα του ΠΑΟΚ, μάλλον είναι η τετράδα αυτή είναι εδώ. Ό,τι τεσσάρα ρίχνει. Να έπληξε τον όφη τόσο άνετα. Δεν μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση. Τι γίνεται στην Μπαρσελόνα και να κάνω 0-4 εκεί μέσα φιλικό θα είναι. Αν εξαιρέσει τον Ελκαντουρί, η τετράδα μπροστά του ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη ποιότητα από αυτή που είχε πριν φύγει ο Πρίγκιπς. Δηλαδή, με Πέλκα. Με Πέλκα στη θέση του Μπίζεσβαρ. Ναι. Με Λιμιό στη θέση του Ζάμπα. Ναι. Με Ακπομ θέση του Πρίγκιπς. Ναι. Και ο Ελκαντουρί στη θέση του Άρντα. Ποιος έπαιζε εκεί. Ή ο Μπίζεσβαρ κτλ. Λοιπόν. Ο Άρντα. Βέβαια, έχω ένα φίλο προπονητή ίσως στη Σέφιλντ, στη δεύτερη ομάδα. Στη Σέφιλντ. Στη δεύτερη ομάδα. Δεύτερη ομάδα. Στη Σέφιλντ. Στη δεύτερη ομάδα τη Σέφιλντ. Ναι. United Wednesday, ξέρουμε. United. Εντάξει, οκ. Και μου λέει ο Ελκαντουρί. Έλληνας που δουλεύει εκεί. Ναι. Ναι. Ωραία, εντάξει. Άγγλος μπαμπάς, Κύπρια μάνα, νιώθει Έλληνας όπως οι Πακιστανοί και οι Σκοπιανοί νιώθουν Μακεδόνες. Τι είναι η μάνα του? Κύπρια. Άρα και αυτός Κύπριος Έλληνας. Από πού είναι Κύπριος? Αφού είναι η μαμά του! Ποια είναι Κύπρια, δεν είναι Ελληνίδα. Γιατί η Κύπρος τι είναι? Ποια είναι αυτή, φίλε? Ξεχωριστό κράτος. Ξεχωριστό κράτος είναι. Βοήθεια.
Βοήθα μας λίγο, ρε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φίλε, τελευταία, από το Power of Love. Έχουμε την ίδια σημαία. Αυτή που έχει το τατού, το μανίκι, όλο το δεξί χέρι μανίκι. Εφόσον δεν έχουμε την ίδια φορολογία. Η οποία νομίζω ότι βγήκε, με ενημέρωση. Σάσου λίγο, ρε. Έχουμε την ίδια φορολογία με τον Κύπριο. Όχι. Έχουμε το ίδιο Σύνταγμα. Όχι. Έχουμε τον ίδιο Πρόεδρο Δημοκρατίας. Όχι. Έχουμε το ίδιο Αρχιεπίσκοπο. Εμείς έχουμε το προτέρημα να έχουμε το ΠΑΚ. Μισό λεπτό, ρε. Από πού είναι? Ο οποίος μπορούσε να παραιτηθεί και να έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα. Αλλά πώς να παραιτηθεί όταν έχει υπάρξει ο χειρότερος υπουργός εσωτερικών της μεταπολίτευσης? Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, δεν σε νοιάζει εσένα. Με νοιάζει εμένα. Κύπρος δεν είναι ελληνική. Το καταλαβαίνεις. Η μάνα του είναι Κύπρια. Άντε μπράβο. Ο μπαμπάς του είναι Άγγλος. Πες μας τώρα τι είπε ο Σέφης. Έτσι, ρε παιδί μου, τι είναι η Ελληνάρα. Ωραία. Δεν είναι Άρα, είναι. Ό,τι θέλει είναι. Ο Ελκαντουρί μου λέει, μου έδειξε ένα σχεδιάγραμμα. Σου είναι για οχτάρι, ρε. Πρόσεξε. Οι κινήσεις στο στον αγωνιστικό χώρο και με το Βιέλη είναι αφρέσκο να παίρνει όλη την πλευρά. Γίνεται τρίτο χάφ. Γίνεται. Γίνεται τρίτο. Τι λέει. Να μας πείξε, αδερφέ, άμα. Ωραία, φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Θα μας πνίξε, ρε αδερφέ. Λοιπόν, συνέχισε. Σκάστε, θα σας υπερφέρω στην τάξη. Ελάτε. Σιγά. Μη. Σιγά, πολλά περισκή. Θα μας πνίξεις, ρε. Δεν καπνίζω, ρε. Ο Ελκαντουρί έχει αυτή την κίνηση προς τα μέσα. Ναι. Γίνεται τέταρτο χαφ. Ναι. Και παίρνουν οι αργοί, λέει, χαφ. Προπονητής Αλφα Εθνικής Αγγλίας, δεύτερη ομάδα. Παίρνει λιγότερα μέτρα, μου λέει, δεν δικό μου. Μπορώ να πω τώρα σαν τον κόκκινο δικό μου. Που το στέλνει, μου στέλνει σχεδιάγραμμα. Το Γρηγόρη, γιατί τον κατέβει στην κουβέντα. Πάτε, μάνα. Λοιπόν, Μαωρίσιο Σακό, πιο λίγα μέτρα. Έρχεται με... και γίνεται κατά κάποιο τρόπο χαμάλι. Γιατί θυσιάζεται. Γιατί δεν είναι και μεγάλη ποιότητα όμως. Θυσιάζεται. Το σκάφ σαν το Σορλέν δηλαδή, αυτό εννοεί. Ναι, κάνει το Σορλέν. Ενώ για να το κάνει αυτό, μου λέει, πρέπει ο Βιερίνια να είναι πύραυλος. Που είναι ξεκούραστος βιολογικά. Τώρα οι διούδι θα με λέτε στραματιώνει, πώς το λέγανε αυτό. Ένα λεξικό της Παοξίδες για τον Καντουρί τώρα. Ο Καντουρί λοιπόν γίνεται χαμαλούκα του Μπίσεσμαρ. Τώρα θα μάθω. Και γίνεται τρίτο σκάφ. Κάνουν πιο λίγα μέτρα ο Μαρίσιο και ο Σακόφ. Είναι δηλαδή ένας ρολίστας στο σημερινό παιχνίδι. Δεν θεαματικός. Πες μου αυτούς που τον αντιμετώπιζε. Τι είναι? Ποιοι τον μάρκαραν, παιδί μου? Σασί, Κοροβέζη, Βόμπερ. Ποιοι Κοροβέζη τώρα και. Αυτό είναι ο Βόμπερ. Μου γέτο, πώς το λένε. Αυτή την δεκάδα του Όφη την έχει δει σε άλλο παιχνίδι. Αυτή η δεκάδα κέρδισε τον Ολυμπιακό. Την έχει δει σε άλλο. Ποια αυτή είναι η δεκάδα κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ο Ποτουρίδης έπεσε. Ο Πλατέλας που είναι? Ποιο Πλατέλας? Ο Πλατέλας. Πλατέλας. Ναι. Πλατέλας, άμα κλάσει να σηκωθεί σκόνη. Ποιο Πλατέλας? Μπα. Τι μπα. Μπα. Ποιο Πλατέλας? Μπα. Ο Σασί και ο Πλατέλας. Όχι, διαβάζει. Ο. Πώς το λένε αυτό το μυθικό χάφρε? Ο Μελάτο με τον Άστο. Αυτό έπρεπε να έχει κόκκινη στο 10. Παπάζει ο Λουβασικότατος. Λοιπόν, αυτό ήταν όφη. Γιανούλη. Ήταν ο Μάντα αυτή. Και φάνηκε ο Πάκο, τον έπνιξε, λέει, η Μπαρσελόνα. Τον έπνιξε ο Πάο. Ωραία, κόμπλεξ που βγάζει. Εγώ βγάζω κόμπλεξ, παιδιά. Θα έρθει και η ώρα. Έρχονται τα παιχνίδια τώρα ο Άκα. Άκουσε με. Έρχονται τα παιχνίδια ο Άκα. Έρχεται ο Ολυμπιακός εδώ. Πας Παναθηναϊκό. Έρχεται ο Άρης να κάνει διπλό στην Τούπα. Που λέει και ο Νίκος είναι απαράδεκτος. Είδες φάτσα, Μάριε. Αυτό το πάει φυρί-φυρί. Είναι απαράδεκτος. Ναι, Μάριο, το πρόσεξες. Αυτός, ο Χαφ. Ο Χαφ. Ο Μεγιάδο, ναι. Είναι απαράδεκτο. Είναι το πέναλτι. Είναι απαράδεκτο. Και το πέναλτι είναι που δεν έδωσε το Πάου. Το τράβηγμα. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Ο Νάσο τον αγκαλιάζει τον Σάκο. Να σου πω κάτι. Είναι πέναλτι. Εκεί δείχνουν οι Παοξίδες, εκεί διαφωνώ με σένα. Δεν μπορεί να του πει κάτι γιατί αν το δώσει. Δεν μπορεί να του πει τίποτα. Πάει να γίνει Ολυμπιακός εκεί. Καλά κάνει και δεν. Μα έχει γίνει Ολυμπιακός, κι άλλο να γίνει. Καλά κάνει. Άρα πόσο να γίνει ακόμα. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Αυτά επί Ολυμπιακού αυτά δινόντουσαν με κλειστά μάτια. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Μάριε, του σημερινού ΠΑΟΚ με τον τότε Ολυμπιακό? Ναι, ποια είναι? Ότι ο ΠΑΟΚ αντί να πάρει πέναλτι και εξόφθαλμη διαιτησία. Ναι, τι είπε. Κάνει πολλά φιλικά. Κάνει πολλά φιλικά. Δεν παίρνει πέναλτι. Εσύ στη Λαμία δεν έκανε. Ορίστε. Ορίστε. Στη Λαμία φιλικά, ορίστε. Ένα. Όχι 10. Ένα φιλικό. Ένα. Τον, δεν μα δεν έχω άλλο φίλο. Και δεν το κρύβω. Ο πρώην εργοδότης μου, γιατί έχω δουλέψει για τον Παρνουγιά Παπαϊωάννου, ναι. Είναι ο μοναδικός φίλος του Μελισανίδη σήμερα. Ναι. Και θέλετε να σας πω και το άλλο. Πρόεδρε. Το προσέξατε που ο Πάοκ και ο κύριος, πώς το λένε, ο κοντός, ο Κούλιας,
συμφωνούν να μην γίνει αναδιάρθρωση στο πρωτάθλημα. Και ξέρετε ποιος είναι ο λόγος? Ψηφοθυρικός. Γιατί? Του είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, του Ιβάν και του Κούγια, μην κάνετε αναδιάρθρωση, γιατί όλο αυτό με τη Μακεδονία και η αναδιάρθρωση η οποία θα στενοχωρέσει πάρα πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα. Τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Μακεδονία με τις ομάδες. Κατάλαβες? Τι σημασία? Είναι δύο θέματα. Ωραία όνειρα που βλέπεις. Ποιο βλέπω? Άκουσέ με λίγο. Άς. Η Μακεδονία. Ναι, τι δεν έχει πιάσει λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, Μακεδονία. Κυριακή, να γίνει η κυρία σου και σένα λίγο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μπράβο. Σου λέει τώρα. Με τέτοιο του Μάνταλου που μας μιλάς ότι είμαστε Ολυμπιακός εφόσον είσαι ανταγωνιστής. Ρε παιδιά, είναι χέρι του Μάνταλου. Τι να κάνω? Εφόσον λες ότι είμαστε χειρότεροι από τον Ολυμπιακό. Η διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει εξόφθαλμα φιλήματα, δεν κάνει αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός κάποτε, αλλά κάνει πολλά φιλικά. Καπενέ! Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί έχουμε τρόικα και στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν μισό λεπτό, αν πράγμα. Κάτε με, γι' αυτό κάνει φιλικά. Άλλη κυβερνάνε. Ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήγε στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός ήρθε και άνοιξε τα κούτια 4-4-2. Με το καπετσί. Έλα ρε τώρα. Έλα ρε τώρα. Αστέρας ειδικά σήμερα. Ήρθε ο Παναθηναϊκός ρε φίλε. 4-4-2 με μακέντα καπετσί στην επίθεση. Χωρίς χαφ. Και μετά έβαλε το κάτσι για να μην σε θυμηθεί. Θα κερδίσει τη Λαμία ρε φίλε. Άντε ρε σταμάτα τώρα. Γιατί με τη Λαμία. Έλα μωρέ. Ο Αστέρας γιατί δεν πήγε το δεύτερο ημίχρονο μέσα. Γιατί με τον Ολυμπιακό πόσα ημίχρονο να μπήκε μέσα. Από το 20 ήταν πίσω. Μα και με αυτούς το ίδιο κάνει. Stop. Τι λες μωρέ τώρα. Τι λες, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Νίκο. Καλώς, καλώς, δεν ξέρω αν δεν σας αρέσει, αλλά αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι τρεις ομάδες. Οι άλλες για μένα απλά συμμετέχουν για να συμμετέχουν. Το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Ποιες είναι οι τρεις? Ο ΠΑΟ, η ΑΕΚ, το Ολυμπιακός. Το επίπεδο δεν είναι ρε φίλε. Λάκα μου κάνει το είναι μεγάλο σύλλογο. Καταρχήν ο Άρης είναι. Δεν το κάνεις έτσι. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι μεγάλο σύλλογο. Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο σύλλογο. Αν δεν έχει ομάδα τώρα. Και από σένα και από μένα. Μέσω δεν έχει ομάδα. Ναι. Μη. Συμφωνούμε. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό. Συμμετέχουν για να συμμετέχουν. Έχεις κάνει 100 φιλικά και μας το παίζεις Μπαρτσελώνα. Σοβαρά μιλάτε ρε παιδιά. Έφυγε λέει ο Πρίγκιπς, έχουμε βάλει 15 γκολ. Σε ποιο τα βάλατε ρε? Σε ποιο τα βάλατε? Στο Πανιόνιο που ήρθε μέσα προχθές και δεν κουνιότανε ρε. Αυτός είναι ο Πανιόνιος. Που βάλατε 5 γκολ. Ο Πανιόνιος. Και εμείς βάλαμε 5 στο Κυσαμικό τώρα να σηκώσουμε σημαία δηλαδή. Τώρα μου επιτρέψεις Κωστή. Είδαμε χθες τον κόλπο που ξέρουμε όλοι με την ΑΕΚ. Άντε ρε παιδιά τώρα. Τον είδες πως σκύλιασε. Τον είδες και εδώ φιλιώτα με το Βιερίνια. Μόνο γλωσσόφιλο δεν έδωσε με το Βιερίνια ρε. Κόρμπο! Ε κόρμπο! Μόνο γλωσσόφιλα δεν δώσανε το Βιερίνια, το βουτίξα, το φιλίσει. Σιγά με φιλίσει. Σικτήρ. Και μυρίζει ωραία. Άσε με τώρα. Ο καινούριος βιαστής σου βγήκε σήμερα, ετοιμάσου έρχεται. Ποιος είναι αυτός? Τσου Μπακμπομ. Α, τώρα πιάστηκες από νταμάρι γερό. Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση. Αν σου κάνω διπλό, θα βγεις να πεις ότι είναι και αυτό φιλικό? Αν μου κάνεις διπλό. Εάν δεν παίξει ΑΕΚ, τι θα πω, τι στο έδωσε. Σταματήστε και οι δύο. Ευτυχώς. Άρα δηλαδή είσαι τόσο κομπλεξικός που βρίσκει μέχρι και την ίδια στην ομάδα. Ευτυχώς. Μάλλον αυτό του έλεγα. Ευτυχώς πέρασε. Πάμε σε άλλο θέμα. Ευτυχώς πέρασε η συνθήκη των Πρεσπών. Τι Πρέσπε, σα θα πούμε για τον Πάοκ μου αρέσει. Τον Πάοκ. Άσε μα εσύ με την Πρέσπε. Συγγνώμη, ευτυχώς που πέρασε, είπε. Ναι, γιατί. 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 Δεν ξέρω, ρε. Μην νοιάζει εμένα. Αν δεν περνούσε. Τι θα έλεγαν. Ποιο. Εδώ στην Ελλάδα. Αν δεν περνούσε. Γινόταν συλλαλητήρια και δεν περνούσε. Θα δημιουργούσαμε ήρωες. Θα δημιουργούσαμε, όπως με το Πολυτεχνείο, επαγγελματίες, επαναστάτες. Ποιος θα ήταν ο ήρωας? Κυρία Λουκά. Σε καραβάκι, με νομίζω ότι... Ναι. Τι. Ποιος θα ήταν ο ήρωας? Ποιος θα ήταν ο ήρωας? Ναι. Ο αρχηγός που κατέβασε με τα πούλμαν τους Μακεδονομάχους στην Αθήνα. Θα έπαιρνε διορισμό. Δηλαδή, πουλήσαμε τη Μακεδονία για να μην ακουστούν 5 άνθρωποι. Αυτό λες τώρα. Θα δημιουργούσε πατρίδα. Πουλήσαμε το όνομα της Μακεδονίας και την ιστορία της. Θα καπηλευόταν. Πέρα πούμε για τη μεγάλη παπούλα που ζωγράφησε σήμερα στο γήπεδο. Ποια Μακεδονία μας λέτε να πούμε. Θα καπηλευόταν όπως καπηλεύτηκαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Θα καπηλευόταν τη Μακεδονία και θα κλέβαν τον κόσμο. Και οι μαλάκες θα πηγαίνουν από κάτω, θα χειροκροτάνε και να δημιουργούν ήρωες. Θα δημιουργούσαμε λοιπόν μια νέα τάξη ηρώων. Των ηρώων της Μακεδονίας. Ναι. Καλύτερα που πέρασε. Μάλιστα. Δηλαδή. Δηλαδή. Γιατί κάνεις να μου δώσεις έτσι.
Παρακάτω, το σκεπτικό σου είναι λίγο, δηλαδή δεν είναι και πολύ. Μαρία, δεν είναι λίγο. Εγώ γι' αυτό το κοιτάω τώρα. Προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να μου πει. Γι' αυτό έχω. Ναι, εγώ κατάλαβα τι λέει. Τι δεν κατάλαβα, ο κομμουνιστή κατάλαβα. Εγώ ξέρει γιατί σε κοιτάω έτσι τώρα. Δεν κατάλαβα τι θε να μου πει. Εγώ κατάλαβα. Ρε παιδάκι μου, σου λέει όπω έγινε με το Πολυτεχνείο. Συγγνώμη, κάποιοι θα καπηλευτούν αυτό το αγώνα. Δηλαδή. Βέβαια. Ότι θα καπηλευτούν κάποιοι τον αγώνα όπω η εδώ Πολυτεχνείο. Κατάλαβε Μαρία, έχει μια δαμανάκι. Πάνω στα πόδια θα ανεμούν στα πράγματα, θα φάνε από αυτό. Θα μια δαμανάκι καινούρια δηλαδή. Ευτυχώ πέρασε η συνθήκη. Και δεν, δεν είναι λογική όμως και αυτή. Δεν, τώρα. Τι, 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 δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι έκανε επέμβαση στην καρδιά. Έπαθε έμφραγμα και βγήκε από την εντατική και είναι στο θάλαμο και είναι καλά. Έλα, δε, εντάξει, τελείωσε. Μην μας ρωτάτε. Ρωτάει ο άνθρωπος. Ρωτάει να βλέπει, να ακούει. Ναι, να ακούς και να βλέπεις. Να ακούς και να βλέπεις. Πόσο καιρό είχατε σε εκπομπή, ρε φίλο Μαλάτσο, έχει δύο μήνες ρωτήσεις. Ένα μήνες πεθαμένος, συγγνώμη. Το πέθανε τον άνθρωπο. Δεν μου λες μαζί με τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι. Ρώτα κανένα επιχειρηματία Έλληνα. Έλληνα που βγάζει πάνω από. Εγώ θέλω να κάνω μια δουλειά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ρώτα έναν. Φέρνετε 12 ρώτα έναν επιχειρηματία Έλληνα. Επιχειρηματία. Που δραστηριοποιείται πού? Εδώ. 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 Ωραία. Θεσσαλονίκη. Ρώτα έναν επιχειρηματία Έλληνα εάν τον συμφέρει στη δίκη των Πρεσπών, ναι ή όχι. Εάν το συμφέρει. Πες μου έναν που βγάζει πάνω από 5.000 ευρώ το μήνα. Που τον νοιάζει αν πέρασε ή όχι η συνθήκη. Πες μου έναν. Και πες μου έναν ο οποίος πήγε στο συλλαλητήριο που βγάζει πάνω από 1.500 ευρώ το μήνα. Πάνω από 1.500 ευρώ το συλλαλητήριο κανένας. Πήγανε 100-200 ευρώ. Πήγε ο Τράκη. Τι πήγε? Ο Τράκη δεν πήγε. Ο Τράκη καμένη φλάτζα έχει άστον. Γιατί? Καμένος. Όποιος πάει εκεί είναι καμένος. Καμένη εσύ φλάτζα. Δεν είσαι καμένος. Φλάτζα είσαι. Εσύ που έχεις πάθει φλάτζα κεφαλή. Φλάτζα έχει είσαι. Πάθει ο κεφαλός σασμάν. Δεν έχεις μέσα βαλβολή να δουλέψεις τα εργατικά σου. Σε προκαλώ. Σίγουρα η μειοψηφία αυτή που πήγε ήταν μειοψηφία, ρε εσύ. Α βγει ένα που βγάζει. Μειοψηφία ήταν αυτή. Όχι, αυτή λέω που πήγανε. Δεν φταίνε εσεί. Άλλο σε λέω. Ο Ανδρέα Παπανδρέου που του κομμουνιστέ δεν σα έβαλε σαν καζάν να φτάσει σαπούλιο. Δεν να μ' ακούσει. Άλλο δεν φταίνε εσεί. Θέλω, λέω. Λέω ότι η μειοψηφία αυτή που πήγανε που λέει ότι παίρναν πάνω από 1.500 ευρώ. Είναι η μειοψηφία σε σχέση με αυτού που πήγαν. Αυτό σου λέω. Την αγαπώ, ήταν εκεί αρχηγό του ξαδερφάκι μου, το έχουμε ξαναπεί. Σταμάτα. Μάθε να ακούσω επιτέλου. Αυτό σε λέω. Εγώ λέω ότι ο λαό που κατέβηκε στο συλλαλητήριο, εγώ αυτό είπα. Ότι αυτοί που παίρναν από 1.500 ευρώ και πάνω ήταν μειοψηφία σε σχέση με αυτού όλου που πήγαν. Στι εκλογέ που θα έρθουν. Μάριε, τρομακτική μειοψηφία. Στι εκλογέ που θα έρθουν. Ένα επιχειρηματία που είδε μπράβο. Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή να στραχωρεύει που πέρασε η συνταξή. Ένα επιχειρηματία. Όλοι οι επιχειρηματίε τα έχουν στα σκόπια. Πόσε απώλειε θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη κυβέρνηση. Ποιο? Στι επόμενε εκλογέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Τι επιπτώσεις θα έχει σου πω. Μετεκλογικά. Εμένα ρωτάς. Ναι. Σου απαντάω. Λόγω της συμφωνίας. Ναι. Σου απαντάω. Ό,τι φορά θα και από αυτό θα είναι. Ναι. Σου απαντάω. Όχι, από αυτό θα είναι. Γιατί μια χαρά ως... Από το 34 φτάνει δίνει... στο 20. Ποιος? Από το 34 φτάνει στο 20. Εγώ θα σου κάνω, θα σου απαντήσω με ερώτηση. Ναι. Έρχεται αύριο ο Τσίπρας και πάει τον κατώτατο μισθό 600 ευρώ. Υποθετικά μιλάμε. Και λέει, και... από 1 Φεβρουαρίου. Από 1 Φεβρουαρίου, όχι υποθετικά. Ναι. Αρχίζει να δίνει τώρα. Περίμενε. Και θα αρχίσει να δίνει. Ναι. Και θα δίνει και θα δίνει. Γιατί προφανώς οι επάνω τον θέλουν. Προφανώς λέω. Δηλαδή, άμα δώσει, θα βγει. Γιατί τι λέω έχει από κάτω. Γιατί ο Έλληνας θα ψηφίσει με βάση αυτά που θα του δώσει ο Τσίπρας. Ο Έλληνας κάνει πίπες. Ναι. Αμέ. Αλήθεια. Α, τι ψέματα. Εσύ τι είσαι. Έλληνας. Άρα σ' αρέσει και εσένα. Φυσικά, εγώ το λέω. Μπράβο. Εσείς δεν το λέτε. Τι δεν λέμε εμείς. Ότι τα λεφτά είναι παλιά. Μα αρέσει ο πεοθυλασμός. Ναι, μου λες τώρα. Άμα έρθει εδώ ο Τσίπρας και σου πει σε διορίζω με 3.000 ευρώ στην ΕΡΤ. Ιδεάλω θα κάτσει να αρμέγει τα πρόβατα και να δουλεύει 17 ώρες. Θα το ψηφίσει. Αλήθεια, παντελονάτα. Αν θα το ψηφίσω. Ναι. Θα πάω με τα πόδια στην Αθήνα. Άρα τι πουλάτε παντρεωτική. Αφού για τα πόδια. Με πράγματα. Τι σχέση έχει η εργασία και τα λεφτά με το αν είμαι πατριώτη. Γιατί μπερδεύεσαι. Και ο Φραγκούλη πατριώτη είναι, αλλά η κόρη του είναι τρία. Όχι, ήταν εξωτερικό συνεργάτη. Το ξεκαθάρισε. Το τσίγλισε ένα πρωί. Τι? Βγήκε και είπε ότι ήταν εξωτερικό συνεργάτη. Πόσα λεφτά εξοδεύτηκαν. Έχει ακουστεί, έχουν ακουστεί πολλές. Τι πόσα ακούστηκαν. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας τώρα πολύ εύστοχα. Πριν έκανε στην ΕΡΤ μια εκπομπή δικιά. Πολύ εύστοχα ο Τσίπρας τώρα, επειδή λέω, έχασε πολύ από τη Μακεδονία. Ναι. Πώς θα το καλύψω, θα βάλω τον ΠΑΟ και τον Κούγια να βάλουν δάκτυλο ώστε να μην γίνει αναδιάρθρωση και να παραμείνουν 16 ομάδες. Ο ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ κάνει ό,τι του λέει ο Τσίπρας. Γήπεδο χωρίς Τσίπρα δεν κάνει. Το ξέρουμε. Άντε μπράβο. Το ξέρουμε. Άντε Λεβέντη. Άντε να σε καρώ. Τελείωσε! Χωρίς Τσίπρα δεν κάνεις γήπεδο! Μπαίνεις στο γήπεδο! Κάνε διάλειμμα γιατί μου ανέβηκε η πίεση! Έλα, διάλειμμα για τον ΠΑΟΚ να μιλήσουμε!
ακούσουμε. Διάλειμμα. Ένα μικρό για να κινηθείτε εύκολα. Ένα ενιαθέσιο για να πάτε εκδρομή. Rendit Papas. Ακόμα, Auto Market Papas για όλων των ειδών τα ανταλλακτικά. Για κάθε είδους όχημα και οποιαδήποτε ανάγκη του, καθώς και για όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μοντέλου άνω του 2006. Ένα πλήρες δίκτυο ενοικίασης αυτοκινήτων. Μια τεράστια γκάμα κορυφαίων ανταλλακτικών. Από μια έμπειρη ομάδα ανθρώπων του χώρου για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η άρθια εξυπηρέτηση συναντά την αμεσότητα και την αξιοπιστία σε έναν υπερσύγχρονο χώρο που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες. Rendit Papas, ενοικιάσεις και Auto Market Papas για ανταλλακτικά. Σε οδηγεί στη σωστή επιλογή. Τι λείπει σήμερα από τη ζωή μας, η καλή παρέα. Πού να τη βρεις, στο Facebook ή στο Instagram. Για κάποιους παραδοσιακούς τύπους που ψάχνουν φίλους για κουβέντα, παρεάκι και κουσκούς, βρήκα μια πιάτσα άλλο πράγμα. Πού, κάπου στην κάτω Τούμπα. Μπουγάτσα ή πιάτσα. Εκτός από τη φρεσκαδούρα και ποικιλία στα υλικά, μυρωδικούς καφέδες, πεντανόστιμα πυροσκή, τη μυρωδιά από τη ζεστή θεσσαλονικιώτικη κρέμα μπουγάτσα, έχουμε δίπλα και το περίπτερο που θυμίζει έντονα άλλες εποχές. Αλλά έχει τα πάντα, όλο το 24ωρο. Μπουγάτσα ή πιάτσα. Δίπλα το περίπτερο, ολιμερής και ολινυχτής, μεγάλο πεζοδρόμιο, μικρά μαγαζιά γύρω-γύρω, απέναντι η πιάτσα των ταξί, η ζωή μας μια πιάτσα, ένα χαμόγελο, μια παρέα. Παίρνεις εφημερίδα από το περίπτερο, τρως το πρωινό σου, δίπλα πίνεις τον καφέ σου. Αν έχεις δύναμη, αγοράζεις με εχεμίδια βέβαια το προφυλακτικό σου. Και αν ξεμείνεις από μπύρα, ο Δήμος φρόντισε, τη φόρτωσε στον καταψύκτη. Πιάτσα, στην Αμφιπόλεως 2, στάση Κλιματαριά. Νύχτα, μέρα, ανοιχτά. Είμαστε μια καλή παρέα. Με γλυκό κουσκούς. Οι πιάτσες πέθαναν. Η δικιά μας ζει. Και με αυτήν και η παρέα μας. Παραδοσιακά. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Όταν τα ρεζερβουάρ πεινάνε και είσαι δυτικά, σώθηκες. Όταν ψάχνεις πάρκινγκ, καλό και γρήγορο πλυντήριο, ξέμεινες από ξηρά τροφή και φούμα, σώθηκες. Όταν στο σπίτι τελείωσε το πετρέλαιο θέρμανσης, σώθηκες. Στη Λακαδά 24 ήρθε η Shell να σου δώσει ένα ποιοτικό πακέτο προσφορών. Βενζίνη καθαρή με την σφραγίδα της Shell, τιμές κανόνι και για τους πετρελαιοκίνητους, η σιγουριά της εταιρείας είναι το όπλο της μακροβιότητας του κινητήρα diesel. Πάρκινγκ όλο το 24ωρο με 60 ευρώ το μήνα και για τους περαστικούς 1 ευρώ η ώρα. Πλήσιμο μέσα έξω μόνο 7 ευρώ. Πλήσιμο με κερί, προσφορά ασύλληπτη, μόνο 25 ευρώ. Μίνι μάρκετ και αξεσουάρ για να ντύσεις το τετράτροχο με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και διανομή πετρελαίου ό,τι ώρα μας χρειαστείς. Ο Δημήτρης Γιάμαλης γίνεται ο στρατιώτης των αναγκών σου. Με ένα τηλέφωνο στο 6945-266-144. Η Shell είναι η εγγύηση δυτικά. Λακαδά 24, όλο το 24ωρο, για όλες τις υπηρεσίες, είμαστε δίπλα σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ,
σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Τι κάνεις όταν έχεις κάποιον να σε σκέφτεται 24 ώρες το 24ωρο, απλά είσαι χαρούμενος? Τι κάνεις όταν αυτό σου δίνει ποικιλία στη γεύση, στην εικόνα αλλά και καλή παρέα? Απολαμβάνεις. Ζάπινγκ, τώρα με νέα ιδιοκτησία. Ο Παντέλος με το θρυλικό μπίλια σας περιμένουν πάντα φορτωμένοι. Αν πεινάς, τι να πρωτοδιαλέξεις? Μπουκάτσα να λιώνεις τα πεινασμένα χείλη σου? Κλαμπ γίγκας, πιο μεγαλοπρεπές και από το αφεντικό? Κρέπες με 35 ποικιλίες, βάβλες θεϊκές, ντόνατς, γλυκά σαν το δεύτερο αφεντικό, ρουκουμάδες γλυκού σαν τη γειτόνισσα, κρουασάν φρέσκα τεράστια σαν το χρέος της Ελλάδος. Αν είσαι fitness, έχουμε σαλάτες, κρύα πιάτα, φτερούγες από κοτόπουλο, 145 είδη διαφορετικών χυμών, ποτών και αναψυκτικών, με 24ωρη βάση delivery. Για τους οπαδούς 5 μεγάλες τηλεοράσεις. Πλέον και διοργάνωση παιδικών πάρτι, γενεθλίων, εορτών. Και αν ο παππούς μας άφησε και πήγε μακριά, μνημόσυνα αξιοπρεπεί να τον θυμάται η γιαγιά. Ζάμπινγκ! Δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ της ΜΕΝΤ. Ανάμεσα σε τρεις οδούς. Χουρμούζι, παπάφι και κανάρι. Όχι τα πάντα όλα, τα πάντα από όλα. XCOM. Ενεργειακά κουφώματα PVC και αλουμινίου από 350 ευρώ. Κουνουπιέρες, σίτες από 55 ευρώ. Θωρακισμένες πόρτες από 480, τώρα 380 ευρώ. Εσωτερικές πόρτες από 200 ευρώ. Ντουλάπες από 600 ευρώ. Κουζίνες από 160 ευρώ. Πτυσσόμενα καγγέλα ασφαλείας από 100 ευρώ. Σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Αλλαγή κλειδαριάς παντός τύπου θωρακισμένης πόρτας. Αναλαμβάνουμε αντικατάσταση κουφωμάτων με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. EXCO, 28 Οκτωβρίου 42, πρώην Ιταλίας, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-834-611. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Στα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους σε χορταίνει, μια μπουκιά τους σε τρελαίνει. Φάε δύο αν μπορείς και πληρώνεις για το ένα. Φάε τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Αν βρεις μεγαλύτερο μπέργκερ μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από το κατάστημά μας, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω και ένα δώρο μπαμπάτσικο της αρεσκίας σου. Το τέλος των μικρών και ακριβών μπέργκερ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάστε τα τώρα στην Αγίων Πάντων 28 ή δώστε την παραγγελία σας στο 231-0510-045. Γιατί το μέγεθος μετράει. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Το κρεοπωλείο Κωνσταντίνος δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1999 δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση. Στο κρεοπωλείο μας, εκτός από τα ιδιαίτερα προσεγμένα κρέατα, θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων φτιαγμένα στο χώρο μας με μεράκι και φαντασία. Στο καταψύκτη μας, εκτός από τα υπέροχα λαχανικά Καραγιαννίδη, θα βρείτε τις φημισμένες πίτες Ευλογία, τα σπιτικά ντολμαδάκια της Φανής και τις καταπληκτικές σούπες Καλαγασίδη από το Τσοτήλι Κοζάνης. Μπορείτε ακόμα να συνοδεύσετε τα κρέατα με τα ζυμαρικά αγροζύμι, να τα απογειώσετε με διάφορα μείγματα μπαχαρικών ή σάλτσες πικάντικες αλμοπίας. Τέλος, ένα μπουκάλι κρασί της αρεσκίας σας από τη συλλογή του κτήματος Ασλάνη στη Μηχανιώνα κλείνει την γάμα των προϊόντων μας ιδανικά. Είμαστε πάντα κοντά σας πρόθυμοι να σας προτείνουμε ιδέες πώς να συνδυάσετε το νόστιμο κρέας με υγιεινά χρήσιμα αλλά και γευστικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνος, Επιδαύρου 37 κατά Τούμπα Θεσσαλονίκης, κάτω από το ρέμα. Συνδυάζεται με την ποιότητα. Βόλταρα στην Καραολή και Δημητρίου, φουλ στο άγχος και έπεσε το ματάκι μου σε μια συμφέρουσα ταμπέλα.
πέτυχα τις χαμηλότερες πανελλαδικά τιμές στην ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πού? Στη Σφαίρα Group. Μπήκα μέσα και σώθηκα. Εξάμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου από 65 ευρώ. Με εκπτώσεις σε ανέργους, δημοσίους υπαλλήλους, σώματα ασφαλείας και αστυνομικούς. Με δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας έως και 12 άτοκες δόσεις. Τιμολογούμε το αυτοκίνητό σου στις 34 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Βρίσκουμε την καλύτερη ασφαλιστική λύση για σένα και σου προσφέρουμε τη χαμηλότερη τιμή πανελλαδικά! Σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς καμία δική σου επιβάρυνση, επισκευάζουμε το αυτοκίνητό σου και σου παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης για όσο διάστημα είναι το δικό σου στο συνεργείο. Μπείτε στο site μας www.sferagroup.gr και ζητήστε online την προσφορά σας ή επισκεφτείτε μας σε ένα από τα καταστήματά μας στις διευθύνσεις Βασιλίσσης Όλγας 70-72, Καραολί και Δημητρίου 107 στον Εύωσμο και στο Κολχικό Λαγκαδάς. Φύγε σφαίρα στη Σφαίρα Group! Τι είπε ο Τραγίας, ότι δεν σε αφήνω να πας στο ραδιόφωνο. Ναι, ρε παιδί μου, με κάλεσε ο άνθρωπος να πάω σε μια εκπομπή του. Ναι, ωραία, και λοιπόν. Εγώ δεν μπόρεσα. Είναι το ωράριό μου τέτοιο και οι δουλειές μου. Ναι. Που δεν μπόρεσα να κάνω μια καθημερινή μέρα να πάω. Και πού είπε, στον αέρα, είπε ότι δεν σε αφήνω εγώ. Ναι, και εμένα μου το είπε κατευθείαν. Μάλιστα. Ποιο δεν σε αφήνει. Ότι δεν με αφήνει ο Κωστής. Εγώ να πάει δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα, όχι μόνο ο Κωστής δεν μπορεί να με ελέγξει. Κανένα άνθρωπο πάνω στον κόσμο. Η μάνα που μου έκανε το κεφάλι. Βγάλε κανένα ταλέντο, ρε, μόνο σου και έτσι. Να βγάζουν οι άλλοι γιατί. Εγώ τον σέβομαι, τον εκτιμώ σαν άνθρωπο απεριόριστα και τον αυτό. Και του το έχω πει και του το έχω δείξει. Δεν λέμε όχι. Έτσι. Ναι. Και αυτά που λέει ναι. Και το οπαδηλίκη του το σέβομαι. Και καλά, είναι βλαχοπαοξιδηλίκη. Μπορεί να είναι βλαχοπαοξιδηλίκη, έχουμε έρθει και σε ρήξη. Μήνυμα Ηρακλειδέα Θωμά Τόντων. Δευτερόλεπτο να το τελειώσουμε. Έχουμε έρθει και σε ρήξη γερή, αλλά δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Είναι καλό, είναι καλό παιδί, εγώ τον αγαπάω, αλλά δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Βγάλει και κανένα ταλέντο. Βγάλετε κανένα ταλέντο και κανένα άλλο. Δηλαδή και εσεί στα ΙΕΚ έχετε κάνει ΙΕΚ. Και παίρνετε μαθητές. Βγάλτε ένα. Καλό, ζαβό, μέτριο, βγάλτε ένα. Έλα, κόλα. Βγάλτε ρε κερατά. Γιατί προχθές. Βγάλτε ένα ρε κερατάδες. Τελειώνει το νικητή, το νικητήριο μάτς του Τσιτσιπά με τον. Πες ρε εσύ. Άντε και αυτό το φλόρο του Τσιτσιπά. Ανού, όχι για αυτό που λες. Το φλόρο. Πριν τον Αδάλε. Το φλόρο. Με το Φέντερερ. Μπράβο. Και του παίρνει, του κάνει ερωτήσεις. Του κάνει καμία δεκαετία ερωτήσει, 12. Ποιος? Ο Τζον Μάκιανδρο, ο Θεός. Ο Θεός. Ναι. Ο Τζον Μάκιανδρο. Ναι. Πάει στο στούντιο μετά στην ΕΡΤ και λέει ο Γιώργος Λικουρόπουλος, πω, τι ωραίες ερωτήσεις και πόσο άνετος και τι ωραία. Λες και είναι όχι. Επειδή δεν είναι δημοσιογράφος, επειδή είναι ο αλυταράς, ο Τζον Μάκιανδρο. Έτσι. Αυτό που λέει, ρε Κώστα Κόλατο. Βγάλτε. Είπες ένα από τα τρία πιο ζουμερά ουσιαστικά πράγματα που έχεις πει τα τελευταία 5 χρόνια. Έρχονται παιδιά, βλέπω αβέρτα τις σχολές και σε εμάς το Λίμπερο και αλλού κτλ. Βγαλατένα, ρε! Που μιλάνε έξω. Βγαλατένα. Ξύλινο λόγο. Πολίτικα λικορέ. Κρυοκολιά. Πέστα. Κλισέ. Πέστα. Βομβαρδισμός από κλισέ. Πέστα. Λέω τα παιδιά αυτά ειλικρινά. Ναι. Πιστεύω και όσα πάνε. Και έχουν φλόγα και φαντασία. Ο Φαλακροκοτσίδας. Ο Φαλακροκοτσίδας είναι σχολή δική σου. Είναι σχολή τη πιάτσα. Ο Φαλακροκοτσίδας που αδικήθηκε. Τον πήρε κανένα. Θέλετε μια αλήθεια. Αυτό είναι εγωιστικό που λέω, αλλά θέλετε μια αλήθεια. Θες να έρθει εδώ. Είναι τώρα που θα έρθει, θα πάει σε εκπομπές. Θες ο Καραβλοκοτσίδας εδώ να γίνει στην νούμερο Αθήνα, ένα. Ρε, παιδιά. Ωραία, πήγε στον Τρέγια, πήρα 2%. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Άσε καημένα. Δεν είναι έτσι, ρε Κώστα. Έτσι είναι, πώς. Περίμενε, γιατί. Πήρα 2% τώρα. Περίμενε. Ο Τρέγιας. Ο Τρέγιας. Ναι, τι. Έχει φτιάξει αίμα εδώ μέσα. Σε εισαγωγικά, έτσι. Μαζί, το ότι έγινε. Ναι, μαζί. Για τον Καραβλοκοτσίδα, όχι. Ναι. Το ότι σήμερα έχει δημόσιο λόγο και βήμα σε ένα μέσο. Όχι, είναι άξιος. Είναι άξιος. Είναι άξιος. Έτσι. Βέβαια. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Μάριος. Δεν βγήκε από καμιά σχολή τυποποιημένη, όπως λέει ο Μάριος, με ξύλινο λόγο. Άλλο τους λέω εγώ. Βγήκε από την πιάτσα όπως και ο Μάριος. Έτσι, από άλλο παιδί. Βγάλτε, δηλαδή, πότε έφτιαξε την ώρα, Μάριε. Βγάλτε μάσε, ταλέντα. Εδώ, 30 χρόνια έχει. Εδώ Πετρουλάκης. Εδώ Πετρουλάκης. Μπλήξε με αυτό. Φίλε, δεν συγκρίνω. Εδώ Πετρουλάκης τον Τζόρνταν από μένα τον πήρε. Τι? Μα δεν αφιλάω. Ο Τζόρνταν από εδώ τον, από εμάς τον πήρε. Δεν αφιλάω. Γκάλατε ένα, ρε, ένα. Ένα. Ο Παρασίδης έβγαζε. Ο Παρασίδης έβγαζε. Ο Άρχοντας, ο Παρασίδης έβγαζε. Λοιπόν. Μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο. Η οποία τάιζε τα περιστέρια με τις ωραίες σοκολάτες, έτσι. Λοιπόν, σε έκραξε ο γιατρός, ο Ηρακλειδέας, όλο το σεβασμό λέει, δεν ξέρει από κτίνιατρικά.
Λέει ότι. Α, που είναι εκτενία. Ναι, λέει ότι έχουν ελαστικότητα στο λαρίνκι, λέει. Ειδικά τα θηλυκά περιστέρια. Ναι. Ποιος? Ειδικά τα θηλυκά περιστέρια. Πρώτον, η κοπέλα τάιζε ασύστολα όλα τα περιστέρια. Δεν είναι ηλεκτρική. Γιατρός, α, γιατρός κάτι παραπάνω. Αν είναι αριστερό ή δεξί. Το ότι είσαι κτηνίατρο στο δημόσιο και πόσο μάλλον στο στρατό. Δεν σημαίνει ότι ξέρει και ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι PlayStation. Άλλο λέει, ρε. Άλλο λέει, άρε. Κουφό είσαι. Όχι, δεν είμαι κουφό. Ξέρω πολύ καλά τι λέω εγώ. Άλλο λέει, ρε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Περιστέρια. Ναι, του είπε για το πάτσε και εγώ το απαντώ. Ναι. Γιατί έχει την εντύπωση ότι επειδή μπορεί να έχει κάποιε γνώσει, είναι ο ειδήμων. Δεν το λέει έτσι. Λέει την άποψή του. Μα δεν είναι άποψη αυτό που έχει. Λέει αυτό που λέω καλά. Μα είναι τυποποιημένο. Σουσ. Δεν είναι PlayStation το ποδόσφαιρο. Είναι δύναμη. Είναι πάθος, είναι τακτική, είναι όλα μαζί. Λοιπόν, δεν είναι PlayStation το ποδόσφαιρο. Πρώτον, μας στέλνει ο κομμουνιστής ότι στο rapto.gr, αν χάσεις κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, μπαίνεις να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή. Το άλλο λέει ότι είναι. Η Κοσμοτέ. Δεν λέω κακιά κουβέντα, εγώ είμαι φρόνιμος. Με εκπαιδεύομαι τώρα, με εκπαιδεύουνε. Πώς θα είμαι πιο φρόνιμος. Λοιπόν, στείλανε ένα νούμερο, λέει. Σας ενημερώνω ότι για το τεχνικό θέμα που μας αναφέρατε, κάνα μήνα τώρα, συνεχίζονται οι ενέργειες αποκατάστασης από τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε με γραπτό μήνυμα ή τηλεφωνικά από εκπρόσωπό μας. Μεγάλη, λέει, η της Κοσμοτέ, λέει ο κομμουνιστής. Για το λέω κομμουνιστής που είναι ο τεχνικός του site και του δικού μου και του Καζινάκου, κάποιο λόγο θα έχει. Προφανώς κάτι ξέρει παραπάνω. Τι είναι? Προφανώς κάτι ξέρει, λέω. Λέει λοιπόν ότι τραβάτε το πετσάκι στην Κοσμοτέ. Δεν το λέω εγώ, το λέω κομμουνιστής. Δηλαδή, αν πάρετε τηλέφωνο, θα σας στείλω εγώ στον κομμουνιστή. Αβραμίδης, λέγεται. Που ξέρει πώς θα τους αντιμετωπίσει. Ξέρει πώς θα τους αντιμετωπίσει. Μπράβο. Μήνυμα Ερακλειδέα Θωμάς Τόντον. Λοιπόν, ο Ηρακλής. Έκανε... Θα διαβάσουμε το σβήσο, θα τελειώνουμε. Έκανε μια. Ο ένας όρθιος και έξι είναι το πηγούνι του. Για ποιον λέει? Για Θερόπουλο. Και ο Ρόκα man to man στον φόρ του Βόλου. Αλλαγές να τις πιεις στο ποτήρι. Και ούτε μία τελική από την πιο ποιοτική ομάδα. Τι έκανε? Άντε μπράβο. Τι έκανε ο Μάγκα? Έπαιξε 3-5-2. Το δουλεύει εδώ και. Βάζει αυτόν τον Βίτλης με τον Κουτρουμάνο στις πλευρές. Δεν το είδα αυτό. Το Ζιαμπάρ κεντρικό. Το Ζιαμπάρ κεντρικό. Του έχω φιλήσει το χέρι. Κεντρικό στόπερ. Το Γιαννίτσι που παίζει και διάρη. Και πεντάρι δεξί στόπερ. Καλώς και το Μουγιώθ που παίζει και εξάρι και τριάρι αριστερό στόπερ. Δηλαδή, ο αριστερός και ο δεξιός στόπερ είναι πολυεργαλεία στο αμυντικό κομμάτι. Ο Ζιαμπέρης παίρνει τα λίγα μέτρα σαν πιο ψηλός και από εκεί και πέρα βάζει εξάρι στη βάση τον Κοστούλα. Το Καζναφέρι που είναι παραγωνισμένος με Ελευθερόπουλο. Το Καζναφέρι, Χαφ και τον Ντούνι σαν οχτάρια, ο ένας μπορεί να πλευροκοπήσει κιόλας. Και τον Γκλιχμούκ, πώς το λένε αυτό το μαύρο, και τον Περόνε, του λέει λίγα μέτρα. Και η αλλαγή. Και η αλλαγή. Για να μην κουράσει. Ναι, τον Γκιχ. Βάζει τον ανύπαρτο Κλέιτον, αλλαγή, και πετάει στον Ντούνι μέσα τον Ορφανίδη, που δεκαρίζει κιόλας. Και η τρίτη αλλαγή είναι ο Στάμου. Ο Ορφανίδης είναι παιχταράς, ξέρει πολύ μπάλα. Απλά το παιδί δεν ξέρω τι έγινε τελευταίο χρόνο. Και τον προδέμε την Ξάνθη, πάντα σοκ. Σαν δεκάρι στην Ξάνθη, τον είδαμε και λέμε ότι αυτό. Έχει εξέλιξη. Όπως ο Μπουζούκης. Έμεινε πίσω. Δεν ξέρω κι εγώ το λόγο. Πάντως έχει μέλλον. Τέλος. Λοιπόν, τι λέει. Προφανώς ο Μάκης ο Φαουσί. Είσαι αμυντικός ο Φόξ. Και το παλάτι. Διαμυντικός ορθόδοξος. Ορθόδοξος συναγερμός. Προφανώς ο Μάκης ο Παοξής μου, πάρα που μου στέλνει μήνυμα. Δεν μου λες πρώτη φορά βλέπεις μαρμίτα σύρε. Πήγες, λέει, στη μαρμίτα μου, λέει ο Παοξής. Ναι. Για να πεις, λέει, αυτές τις. Δεν το λέω την κουβέντα, επειδή λέει πονάς ρε βλάχο. Καλά, ότι πονάς, πονάς. Ναι, προφανώς σήμερα είδε μαρμίτα αυτός. Μαρμίτα είναι. Ρε φίλε, δεν πονάω. Σε ζηλεύω. Που εσύ κάνεις 10 φιλικά και εγώ δεν μπορώ. Σε ζηλεύω που εσύ χώνεις τόσα λεφτά και εγώ δεν χώνω. Σε ζηλεύω που έρχεται ο Παναθηναϊκός και όσο ανοίγει τα κουτάκια του και εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό ζηλεύω εγώ. Μαδάρα έχω. Τι έχεις? Μαδάρα. Δεν μου λες. Με 24 τελικές Ολυμπιακός και κατάφερε να χάσει, ρε. Ποια ομάδα σε έπνιξε, ρε.
Ποια ομάδα, ρε! Ρε, εκεί έχει μείνει ακόμα. Εγώ έχω μείνει εκεί ακόμα. Έβαλε πέντε γκολ στην Παναχαϊκή και νομίζω έγινε η Μπαρσελόνα, ρε. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλά τώρα. Άνοιξε γραμμέ. Έλα, βρε τώρα. Κέρδισε καμία σοβαρή ομάδα. Ποιε γραμμέ για τον Πάουκ, τι δεν είπαμε. Τι είπε, δεν είπε. Μπαλάρα, είδαμε σήμερα. Άστο. Είδαμε ωραία μπάλα. Επιτέλου ξανά δεν ξέρω τι έγινε. Θέαμα. Πού οφείλεται. Στο ότι δεν έπαιζε όχι, όχι. Έχει αλλάξει πλέον στυλ παιχνιδιού η ομάδα. Πρώτον, ο Μπίσες Βαρπέζης πίσω από το φορ. Αυτό είναι. Και δεύτερον, και δεύτερον, ότι ο φορ δεν κάθεται. Ναι, δεν και ο Ολυμπιακός πήγε ο Ζαμπά. Ναι. Ναι. Δεν κάθεται μέσα στο κουτί να περιμένει να σκοράρει. Τρεις εβδομάδες ξεκουράζει και ο Βιερίνια με το Μάντος και παίρνει την ταχύτητα. Λοιπόν, περιμένουμε να πάρουμε και από τις αλλαγές για να ξέρω. Έμαθα έφυγε ο Κίτσιου ιδανικός. Άρα δεν έχουμε δεξιμπάκ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το οργανώσουν. Ναι, ναι, στην Τουρκία. Εντάξει, έρχεται ο μεγάλος Πέδρο Ερίκε. Ναι. Ένας από τους πιο παθιασμένους παίκτες. Ήρθε νομίζω σήμερα το που πέρασε. Θέση πρέπει να παίζει. Ο Πέδρο Ερίκε. Όχι στον ΠΑΟΚ, γενικά. Όχι στον ΠΑΟΚ, γενικά δεν ξέρω. Εκατό το γενικά και εσύ το είπες, εντάξει. Ναι. Ποια είναι η θέση του. Για μένα αριστερά πρέπει να παίξει. Δεύτερο φόλ, είσαι 3-5-2, είσαι 4-4-2. Γιατί. Λες, μην του δίνει πολλά μέτρα μαρκαρίσματος. Είναι επιρρεπής στα φάουλ όταν χαθεί μπάλα. Ναι. Ή πρέπει να του βάλεις ένα χαμάλι χαφ και να πεις γύρνα, αλλά πρόσεξε το λίγο. Δηλαδή, ναι, ας παίξει 4-3-3 τότε. Ναι. Δεν είναι ο Ενρίκε να χαθεί μπάλα. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει μια τρίπλα δεύτερη να σκοράρει και στο επόμενο λεπτό σου κάνει δύο φάλτες. Δες το λίγο αυτό. Ναι. Καλό. Δεν το βλέπω. Έχω... Για να γίνει μια αναχέτηση χρειάζονται 20.000 ευρώ. Άρα, αν σκεφτείτε ότι επί 30 χρόνια το κόστος, καταλαβαίνετε γιατί συνέχεια είμαστε χρεωμένοι. Ναι. Λέει για τα εξοπλιστικά. Ναι. Ναι. Και μίζες όμως μεγάλες εκεί πέρα. Απλά θέλω να σας πω για τη Μαρμίτα ότι οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού τρίβουν τα χεράκια τους και θα κάνουν πίπες. Γιατί μπερδεύεις, ρε άνθρωπε, τη δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Γιατί μπερδεύεις τη δουλειά και το μισθό με το κράτος, με το έθνος, με τη γλώσσα, με την ιστορία. Εγώ λοιπόν, σαν ραδιόφωνο, όχι εγώ, έβαλα τη σημαία την ελληνική. Παναγία βοήθεια. Σταμάτα λίγο, ρε. Έβαλα να πούμε και ένα αερόστατο και πήρα και διαφήμιση από τα Σκόπια. Καλά έκανα. Βεβαίως. Έχεις πάρει σκοπιανή διαφήμιση. Σκόπια διαφήμιση. Το καζίνο στα Σκόπια διαφημίζουμε. Α, το καζίνο. Και μα κατηγορήσατε για αυτό το λόγο. Πολύ καλά κάνεσαι. Ναι, τι σχέση έχει διαφήμιση. Θα σου πω. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Τι είναι αυτά που λες. Διαφήμιση, τι λες. Είναι αυτά που λες. Δεν μπορεί να κάνει. Τι είναι αυτά που λες. Δεν μπορεί να κάνει. Αν είναι αυτά. Τώρα σοβαρά επικοινωνεί. Πλάκα. Τι σχέση έχει το κράτο. Πήγα εγώ για μου πολύ γλώσσα μου. Άκουσε αγόρι. Και αυτό μου φέρνει διαφήμιση. Άσε το πατρί το καπηλίκι. Πήγα εγώ στο Δουβλίνο πέρσι. Και φέτος πήγε ένας φίλος μου στο Belfast. Σε πληροφορώ, ξέρεις ποιο ήταν. Ναι. Βόρεια Ιρλανδία. Ναι. Ξέρεις ποιο κοινό είχαμε και οι δύο εκτός από τη μαύρη μπύρα. Ότι δεν συναντήσαμε ούτε έναν Άγγλο τουρίστα. Μπράβο. Τους έχουν εξηγήσει ότι είναι ανεπιθύμητοι. Μπράβο. Δεν λένε ότι θα τους δίνουν, αλλά τους έχουν εξηγήσει, ρε παιδάκι μου, στην Αγγλία, μην πάτε εκεί πέρα. Και οι Ιρλανδοί το λένε ίδιο, δεν σας θέλουμε. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Εκεί συμφωνούμε σε αυτό λοιπόν. Μην μπερδεύεσαι. Άμα γίνεται πρέπει να κάνει. Μην στην Χαλκιδική αφήγουν να πούμε τα σύνορα. Είμαι σύμφωνο εγώ. Στάσου ρε άνθρωπε. Εμπάργκο προμό, του κάνουμε αύριο. Α σου πει. Από μόνοι μα. Όχι. Όταν μισό να κάνω μια ερώτηση. Τη θυμάσαι τότε όμω ο κύριο Παπανδρέου τα έκανε. Όταν έλεγε και τότε μην αγοράζετε κούντα κτλ. Ναι. Τότε λοιπόν. Γιατί δεν βγήκε τότε στου ψηφοφόρου του Πασόκ να του πει Αντρέα μου, μη συγκρίνει, ξέρω εγώ, το ένα με το άλλο. Πλάκα μου κάνει. Και μου λες τώρα, καλά κάνουμε και τους κάνουμε διαφήμιση. Τι να μην τους κάνουμε δηλαδή. Σε αυτό τουλάχιστον εγώ τον παραδέχομαι το Μαλάτο. Που είπε ότι εγώ από αυτούς λεφτά δεν πρόκειται να πάρω. Ναι, αλλά ο Μαλάτος, όταν τον πήρα εγώ τηλέφωνο, στάσου λίγο ρε. Και του λέω, λέει εγώ να κάνω ασφάλεια σε Σκοπιανό. Όχι. Του λέμε, ήσουνα. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Του λέμε, ζητούσε αίμα. Α, για το αίμα, το περίμενα. Και αιμοπετάλια. Και τον παίρνω και του λέω, αιμοπετάλια και αίμα από Πακιστανό. Δέχεσαι. Τι μου είπε. Ναι, αγόρι μου, δεν έχω πρόβλημα. Ενώ ήταν στα καλά του, θα έλεγε, εγώ, πριν πάθω το έμφραγμα. Δεν θα έλεγε, δεν το παίρνω το αίμα. Μετά το έμφραγμα όμως, το αίμα το παίρνει. Γιατί το παίρνει το αίμα. Γιατί μπορεί να το σώσει ο Πακιστανός στη ζωή. Τι με κοιτάς ρε βλάκα. Μπερδεύεστε. Εγώ μπερδεύω. Δυστυχώς. Θα πάει δηλαδή ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Που ήτανε... Σαν ειρηνευτική δύναμη σε χώρα του ΝΑΤΟ. Τι? Αυτό που άκουσε. Εντάξει, α πάρει και το όνομα τότε. Ο χώρο του ΝΑΤΟ. Πώ θα πάρει το όνομα. Γιατί. Γιατί να πει. Περίμενε. Εάν έμπαινε στο ΝΑΤΟ. Ναι. Ω Σκόπια. Ναι. Ή ω Βαρντάνσκα. Δεν ξέρω εγώ πώ αλλιώ. Ναι. Ποια είναι η διαφορά. Γιατί πρέπει να λέγεται τέτοια καλά Μακεδονία. Προφανώς θέλουμε. Τι κρύβεται από πίσω. Δεν ξέρω.
κάνει τι μωμό. Εβραίες το πώς δεν ξέρεις, τα ξέρεις όλα. Και σου πάντα γνώσεις, εσύ κατέβηκες από... Για να πηγαίνει ο Έλληνας αξιωματικός εκεί, σημαίνει ότι δεν κρύβεται τίποτα. Όλα είναι μια χαρά. Όλα μια χαρά είναι. Και τριπλάσιο μισθό και πηδάς και με 10 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορεί ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας, και δεν το λέω για τον υπερασπιστό γιατί είμαι εναντίον της συμφωνίας, ναι, να χαρακτηρίζεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο προδότης, αλλά ο απλός Έλληνας πολίτης του ακονομάει μια χαρά τα δεν Σκόπια, προδότης, είτε λέγεται σούπερ μαρκετίστας, είτε ότι με λέει ένας φίλος μου, τον λέω και γιατί είναι αυτό που θέλω να πω. Γιατί απέτυχε το συλλαλητήριο. Γιατί του γύρισε την πλάτη ο κόσμος. Λοιπόν, και θα πω τι εννοώ. Ρωτάω ένα φίλο μου, πήγε στον Λέο στο συλλαλητήριο? Όχι, μου λέει, δεν πήγα. Λέει, είχα ανοιχτό το μαγαζί. Ναι. Το λέω, τζιράρι δηλαδή, κέρδη? Όχι, λέει, μπαίνω μέσα. Άρα και το κράτος των προδοτών τάισε, αφού μπαίνει μέσα και δεν πήγε. Ήταν ένα συλλαλητήριο που γινόταν Σάββατο. Σε κανένα αφεντικό σου, αν δούλευε Σάββατο και τον έλεγε, δεν θα έρθω στη δουλειά, θα πάω στο συλλαλητήριο, δεν νομίζω σου λέγε τίποτα. Δεν πήγαινε να κάνει απεργία για το μισθό. Τι άλλο. Σάββατο είναι μέρα που έχει δουλειά, 20. Ναι, δεν κατάλαβες τι σου είπα. Καμία σχέση. Ο ίδιος κόσμος δουλεύει Δευτέρα με Παρασκευή που δουλεύει το Σάββατο? Όχι, βέβαια. Πόσες βιομηχανίες είναι κλειστές το Σάββατο και δουλεύουν πενθήμερο? Α, πενθήμερο. Για να σου πω λίγο κάτι. Εσύ αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Αυτό μου ότι δεν πήγε. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Εσύ αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύει. Αν είχε ένα αφεντικό και είχε δύο υπαλλήλου. Ο ένα σου έλεγε, εγώ θα πάω. Θα πάω να κάνω απεργία, ναι, για το μισθό μου. Και ο άλλος σου λέγει, θα πάω να κάνω. Θα δεν θα κάνω απεργία, δεν θα έρθω στη δουλειά και το συλλαλητήριο. Σαν αφεντικό αυτό στο συλλαλητήριο του έλεγε, πήγαινε, τι με νοιάζει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μηδενικό κόστος δεν είχε για κάποιον που ήταν, ναι, να πάει. Όταν ήμουν, ας πούμε, μαγαζί με ρούχα ή παπούτσια, δεν τον άφησε. Το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ πάλι τον εργαζόμενο που δουλεύει. Ανέμακτη εκείνη επανάσταση δεν γίνεται. Μόνο μία έχει γίνει. Στην Αγγλία η ένδοξη. Το 1868. Δεν γίνεται ανέμακτη επανάσταση. Εκτός δηλαδή ασφαλώς. Για μένα πήγε πολύ λίγος κόσμος με βάση αυτό που, που ήταν. Και διακυβευόταν αυτό, αλλά και με το τι είχε να ρισκάρει ο κόσμος. Τέλος. Δηλαδή έπρεπε να βγουν 1 εκατομμύριο το λιγότερο έπρεπε να είναι. Και δεν μου λες, άλλη ερώτηση, γιατί είσαι πολιτικοποιημένος και κοινωνικοποιημένος και σε πολλά σε γουστάρω. Δεν μου λες. Και ναι, αφού συμφωνεί μαζί σου, δεν το γουστάρεις. Ο λάθος κάνεις. Δεν συμφωνούμε. Όποιος συμφωνεί με τα ούφο, το γουστάρεις εσύ. Περίμε. Όποιος λέει την αλήθεια, σταμάτα, δεν το γουστάρεις. Άρα μισό λεπτό, ασύ μας λες λοιπόν, όποιος συμφωνεί μαζί σου λέει την αλήθεια. Καλό. Τώρα αυτό μας λες. Καλό. Και όλοι λένε ψέματα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό είπες, όποιος λέει λες την αλήθεια. Δηλαδή εγώ τι λέω, ψέματα. Μη με διακόψεις λίγο. Άρα αυτή... Εσύ πήγες ρε στο συλλαλητήριο. Όχι. Γιατί. Γιατί είχε τα ζώα. Σε τρελός, ρε. Γιατί. Τι νομίζετε ότι είμαστε κομμουνιστές σαν εσάς και καθόμαστε? Ωραία. Αύριο λοιπόν όταν θα μπουν που λες ότι γίνεται για την κεντρική Μακεδονία θα κάνουν καναντού, μη σε εδώ στην πρώτη γραμμή γιατί υποτίθεις να πας στη δουλειά σου. Έτσι είναι ο αγώνας, αγόρι μου. Όχι, θυσιάζεις κάποια πράγματα. Μη μπερδεύεσαι. Τι μη μπερδεύεσαι. Εγώ έχω να παλέψω, με τον ψευτοκομμουνιστή. Άντε βρε λίγο τάκτη. Τον ύπνο, τον προβόητο Τσίπρα. Κάτσε μέσα εκεί τώρα. Και τι έχω να κάνω εδώ. Δεν πήγες στο συλλαλητήριο και μιλάς κιόλας. Τι λες, ταγάρι. Εσύ πήγες. Ταγάρι. Ψευτοκομμουνιστή. Εγώ γιατί να πάω. Ο Ανδρέας, ο Πανδρέου φταίει. Εμένα ούτε και με διαφέρει. Δεν απαγόρευσε το κομμουνισμό δια νόμου. Τι να απαγόρευσε αφού του διανόμου ρε πήρε όλα τα σχήματα. Η Αμερική ξέρει γιατί είναι κράτος. Τον απαγόρευσε ο μπαμπάς του. Η Αμερική ξέρει γιατί είναι κράτος. Γιατί απαγόρευσε δια νόμου το κομμουνισμό. Ο μπαμπάς του Παπανδρέου. Εμένα ακού. Ο γέρος της Δημοκρατίας άνοιξε τα νησιά. Ο μπαμπάς του, μη στεναχωριέσαι. Τι λες? Ο γέρος της Δημοκρατίας άνοιξε τη γυάλω. Ναι, ναι, έτσι, και τον κάνανε γέρο της Δημοκρατίας. Ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς του άνοιξε. Άστα τώρα. Δεν τα ξέρεις. Και έγινε γέρος της Δημοκρατίας. Δεν έπρεπε να γίνει. Παλιό γέρος. Πρέπει να τους βράσεις τους κομμουνιστές όλους. Σαπούνι να τους κάνει. Πλάκα που κάνεις τώρα. Ντροπή σου, ρε. Καταστροφή της Ελλάδος. Δική μου ντροπή. Λάθος. Αντί να ντρέπονται αυτοί που πούλησαν τη Μακεδονία, οι κομμουνιστές πρέπει να ντρέπομαι εγώ. Ένα λεπτό. Τι σχέση έχουν καταρχήν οι κομμουνιστές με αυτούς που πούλησαν τη Μακεδονία? Ένα λεπτό. Τι είναι όλοι αυτοί, ρε. Καμία σχέση δεν έχουν. Τι είναι αυτοί. Δεν είναι κομμουνιστές. Τι είναι αυτοί. Φιλελεύθεροι του κερατά. Φιλελεύθεροι του κερατά. Πάλι. Ένα λεπτό. Άρα εντάξει, τώρα πέντε γράμματος ρε. Τουλάχιστον ο Μαλάτος είχε και μια πολιτική άποψη, ξέρει και πέντε πράγματα. Αυτός μιλάμε είναι μέσα από τη στάνη με τον γάλα. Το 59 χάθηκε το όνομα με τον Καραμαλή. Ωραία, μάνα μου, τι ακούμε. Ο Καραμαλής. Σήμερα ρε τι έγινε, στο 59 και το 81 και το 89. Τι σήμερα. Σήμερα, προχθές. Είναι μεγάλη ντροπή να λέμε ότι είναι προδότες του ΣΥΡΙΖΑ για το όνομα τη στιγμή που από το 59 ανατακτά χρονικά διαστήματα έχουν χαθεί βήμα-βήμα. Επομένως το θέμα της Μακεδονίας είναι, είναι όλοι προδότες από το 40 ναι, και μετά. Ναι. Αλλά λοιπόν, να το κλείσουμε λίγο αυτό. Αλλά αυτό λέει. Αλλά κουραστικό λίγο έτσι. Συνάμα προδότες είναι και όσοι στηρίζουν οικονομικά το κράτος των Σκοπίων και θα το στηρίζουν και εξοπλιστικά τώρα. Και θα πηγαίνουν τώρα και θα κάνουν Magic Life
οι Έλληνες αξιωματικοί με τριπλό μισθό και θα βάζουν μέσον για ιδιαίτερα αυτή τη Βορείου Ελλάδος που είναι κοντά. Για να πάνε σε ένα τοπική βάση. Ναι, για να πάνε σε ένα τοπική βάση. Σαν ελληνευτική δύναμη. Ναι, αυτοί πρέπει να πούνε. Και τι να κάνω. Α, τι να κάνω. Και άλλοι τι να κάνω. Ε, τι είναι αυτό. Ρε Γιώργο, αύριο αν στο πει εσένα. Ποιο. Αύριο, ρε παιδί μου, η εταιρεία που εργάζεσαι. Ναι. Είσαι λογιστή σήμερα. Ναι. Και παίρνει 1000 ευρώ το μήνα. Ναι. Σου πει έλα εδώ, μου ζητάει τον Άτο ένα λογιστή. Ναι. Αυτό δεν είναι. Σαν δεν έχω δυνατή, θέμα με το σπίτι. Θα πα. Θα πα και θα πάρει 3000 ευρώ. Εσύ που είσαι Μακεδονία. Θα δίνει μισό λεπτό. Θα πα. Πώ δεν θα πάω, ρε. Θα πάει. Ωραία. Στοπ. Τέλος. Λοιπόν, να πούμε λίγο μισό λεπτό να πούμε πάμε για το πάω. Πάμε γραμμές. 500. Κάτι τελευταίο. Έρχεται ο Πέδρο Ενρίκε. Για μένα πρέπει να παίξει αριστερά. Ο Καντουρί, εγώ ο μόνος λόγος που λέω να μείνει, γιατί πολλοί μου την πέσατε στο Facebook επειδή τον έκραζα παλιά, είναι για να μην χαλάσει αυτό το ότι υπάρχει με την σε ομάδα, ότι υπάρχει ένας κορμός. Λέει ανύπαντρος. Και τώρα κίνησε το τρίτο του γιο ακόμα πάλι με σένα, κατάλαβες εσύ. Συμπηδάς και βλέπεις εκπομπές. Φίλε, πολύ καρπερός. Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο Καντουρί, γιατί πολλοί μου την είπατε, όλοι, γιατί έκραξα τη διοίκηση που δυο, εγώ δεν λέω για τον Καντουρί. Εγώ λέω προσωπικά ότι δεν πρέπει να φεύγουν παίκτες του κορμού. Καλός ή κακός, φέτος το πρωτάθλημα το οφείλουμε στην περσινή ομάδα. Από τις μεταγραφές, τώρα φάνηκε λίγο Άκπομ. Τώρα φάνηκε λίγο Ζαμπά. Από Βέρμπλουμ, από Χατζερίδη, από αυτούς δεν πήραμε Γιώργο, τίποτα. Γιώργο, αυτοί θέλαν για να φορμαριστούν συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι, θέλαν συνεχόμενα. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλήθεια λέει. Πρέπει η περσινή ομάδα έχει τραβήξει όλο το κουπί. Έφυγε ο σέντερφορ. Μην φύγει κι άλλο. Εμείς δεν λέμε ο Καντουρί. Το ότι μένει να είναι βασικός και αναντικατάστατος. Όχι βέβαια. Αλλά αν έρχεται και δίνει βοήθειες. Επειδή μιλάει με τους άλλους και ξέρει τους άλλους. Θα είναι πιο καλό για την ομάδα. Αυτό σε ζηλεύω, ρε Γιώργο. Και να πούμε λίγο κάτι. Και να πούμε λίγο κάτι. Κράτησε το κορμό σου και του έδωσε. Έτσι πρέπει. Και να πούμε λίγο κάτι εδώ για να κράξουμε λίγο και τη διοίκηση. Να κάνουμε άλλο κριτική. Ακούω πολλούς που διαμαρτύρεστε στα ραδιόφωνα και το Βαρέλα. Αυτή τη στιγμή αυτό που πληρώνει για μένα η διοίκηση είναι τα απόνερα του Χατζερίδη. Βγαίνει ο Βαρέλα και λέει: καθίστε καλά, ρε εσείς. Αυτό παίρνει τόσα, γιατί δεν τα πάρω κι εγώ. Και ο άλλος δεν παίζει κιόλας. Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή για μένα είναι ο πλέον που έχει φύγει ο Πρίγιοβιτς, είναι ο MVP του ΠΑΟ. Πώς θα το κάνουμε. Και θα του τα δώσει. Διάλειμμα. Θα του τα δώσει. Και ανοίγουμε στο 540-601. Ένα δευτερόλεπτο. Γραμμές. Πάρε το δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Επειδή ανέφερα το Πλατέλα πριν και με ειδοποιούν φίλοι ότι. Τραυματίας. Πήρε. Μεταγραφή έχει πάρει. Μεταγραφή έχει πάρει. Νεύση Πακού. Πετροδόλαρα πήγε και αυτό. Σαν το Φετβατζίδι. Τελείωσε ποδοσφαιρικά. Ναι, Σπακού είναι Λευκορωσία κατά εκεί πάνω κάπου. Ο Κουτσιανικούλης είναι κόκκινο. Και δεν το ξέραμε και δεν το ήξερα. Stop. Και δεν είναι δυνατόν να ξέρω όλες τις μεταγραφές. Ελλάδος, ζητώ συγγνώμη. 540-601 μετά το διάλειμμα. Φύγαμε. Ένα μικρό για να κινηθείτε εύκολα. Ένα ενιαθέσιο για να πάτε εκδρομή. Rendit Papas. Ακόμα, Automarket Papas για όλων των ειδών τα ανταλλακτικά. Για κάθε είδους όχημα και οποιαδήποτε ανάγκη του, καθώς και για όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μοντέλου άνω του 2006. Ένα πλήρες δίκτυο ενοικίασης αυτοκινήτων. Μια τεράστια γκάμα κορυφαίων ανταλλακτικών. Από μια έμπειρη ομάδα ανθρώπων του χώρου για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η άρθια εξυπηρέτηση συναντά την αμεσότητα για την αξιοπιστία σε έναν υπερσύγχρονο χώρο που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες. Rendit Papas, ενοικιάσεις και Automarket Papas για ανταλλακτικά. Σε οδηγεί στη σωστή επιλογή. Βόλταρα στην Καραολή και Δημητρίου, φουλ στο άγχος και έπεσε το ματάκι μου σε μια συμφέρουσα ταμπέλα. Πέτυχα τις χαμηλότερες πανελλαδικά τιμές στην ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πού? Στη Σφαίρα Group. Μπήκα μέσα και σώθηκα. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 65 ευρώ. Με εκπτώσεις σε ανέργους, δημοσίους υπαλλήλους, σώματα ασφαλείας και αστυνομικούς. Με δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας έως και 12 άτοκες δόσεις. Τιμολογούμε το αυτοκίνητό σου στις 34 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Βρίσκουμε την καλύτερη ασφαλιστική λύση για σένα και σου προσφέρουμε τη χαμηλότερη τιμή πανελλαδικά! Σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς καμία δική σου επιβάρυνση, επισκευάζουμε το αυτοκίνητό σου και σου παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης για όσο διάστημα είναι το δικό σου στο συνεργείο. Μπείτε στο site μας www.sferagroup.gr και ζητήστε online την προσφορά σας ή επισκεφτείτε μας σε ένα από τα καταστήματά μας στις διευθύνσεις Βασιλίσσης Όλγας 70-72, Καραολή και Δημητρίου 107 στον Εύωσμο και στο Κολχικό Λαγκαδάς. Φύγε σφαίρα στη
στη Σφαίρα Group. Τι λείπει σήμερα από τη ζωή μας? Η καλή παρέα. Πού να τη βρεις? Στο Facebook ή στο Instagram. Για κάποιους παραδοσιακούς τύπους που ψάχνουν φίλους για κουβέντα, παρεάκι και κουσκούς, βρήκα μια πιάτσα άλλο πράγμα. Πού? Κάπου στην κάτω τούμπα. Μπουγάτσα ή πιάτσα. Εκτός από τη φρεσκαδούρα και ποικιλία στα υλικά, μυρωδικούς καφέδες, πεντανόστιμα πυροσκή, τη μυρωδιά από τη ζεστή θεσσαλονικιώτικη κρέμα μπουγάτσα, έχουμε δίπλα και το περίπτερο που θυμίζει έντονα άλλες εποχές. Αλλά έχει τα πάντα, όλο το 24ωρο. Μπουγάτσα ή πιάτσα. Δίπλα το περίπτερο, ολιμερής και ολινυχτής, μεγάλο πεζοδρόμιο, μικρά μαγαζιά γύρω-γύρω, απέναντι η πιάτσα των ταξί, η ζωή μας μια πιάτσα. Ένα χαμόγελο, μια παρέα. Παίρνεις εφημερίδα από το περίπτερο, τρως το πρωινό σου, δίπλα πίνεις τον καφέ σου. Αν έχεις δύναμη, αγοράζεις με εχεμίδια βέβαια το προφυλακτικό σου. Και αν ξεμείνεις από μπύρα, ο Δήμος φρόντισε, τη φόρτωσε στον καταψύκτη. Πιάτσα, στην Αμφιπόλεως 2, στάση Κλιματαριά. Νύχτα, μέρα, ανοιχτά. Είμαστε μια καλή παρέα. Με γλυκό κουσκούς. Οι πιάτσες πέθαναν. Η δικιά μας ζει. Και με αυτήν και η παρέα μας. Παραδοσιακά. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Όταν τα ρεζερβουάρ πεινάνε και είσαι δυτικά, σώθηκες. Όταν ψάχνεις πάρκινγκ, καλό και γρήγορο πλυντήριο, ξέμεινες από ξηρά τροφή και φούμα, σώθηκες. Όταν στο σπίτι τελείωσε το πετρέλαιο θέρμανσης, σώθηκες. Στη Λακαδά 24 ήρθε η Shell να σου δώσει ένα ποιοτικό πακέτο προσφορών. Βενζίνη καθαρή με την σφραγίδα της Shell, τιμές κανόνι και για τους πετρελαιοκίνητους, η σιγουριά της εταιρείας είναι το όπλο της μακροβιότητας του κινητήρα diesel. Πάρκινγκ όλο το 24ωρο με 60 ευρώ το μήνα και για τους περαστικούς 1 ευρώ η ώρα. Πλήσιμο μέσα έξω μόνο 7 ευρώ. Πλήσιμο με κερί, προσφορά ασύλληπτη, μόνο 25 ευρώ. Μίνι μάρκετ και αξεσουάρ για να ντύσεις το τετράτροχο με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και διανομή πετρελαίου ό,τι ώρα μας χρειαστείς. Ο Δημήτρης Γιάμαλης γίνεται ο στρατιώτης των αναγκών σου. Με ένα τηλέφωνο στο 6945-266-144. Η Shell είναι η εγγύηση δυτικά. Λακαδά 24, όλο το 24ωρο, για όλες τις υπηρεσίες, είμαστε δίπλα σας. Τι κάνεις όταν έχεις κάποιον να σε σκέφτεται 24 ώρες το 24ωρο? Απλά είσαι χαρούμενος. Τι κάνεις όταν αυτό σου δίνει ποικιλία στη γεύση, στην εικόνα, αλλά και καλή παρέα? Απολαμβάνεις. Ζάπινγκ, τώρα με νέα ιδιοκτησία. Ο Παντέλος με το θρυλικό μπίλια σας περιμένουν πάντα φορτωμένοι. Αν πεινάς, τι να πρωτοδιαλέξεις? Μπουκάτσα να λιώνεις τα πεινασμένα χείλη σου? Κλαμπ γίγκας, πιο μεγαλοπρεπές και από το αφεντικό? Κρέπες με 35 ποικιλίες? Βάβλες θεϊκές? Ντόνατς γλυκά σαν το δεύτερο αφεντικό? Λουκουμάδες γλυκού σαν τη γειτόνισσα? Κρουασάν φρέσκα τεράστια σαν το χρέος της Ελλάδος? Αν είσαι fitness, έχουμε σαλάτες, κρύα πιάτα, φτερούγες από κοτόπουλο, 145 είδη διαφορετικών χυμών, ποτών και αναψυκτικών, με 24ωρη βάση delivery. Για τους οπαδούς 5 μεγάλες τηλεοράσεις. Πλέον και διοργάνωση παιδικών πάρτι, γενεθλίων, εορτών. Και αν ο παππούς μας άφησε και πήγε μακριά, μνημόσυνα αξιοπρεπεί να τον θυμάται η γιαγιά. Ζάμπινγκ! Δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ της ΜΕΝΤ. Ανάμεσα σε τρεις οδούς. Χουρμούζι, Παπάφη και Κανάρι. Όχι τα πάντα όλα, τα πάντα από όλα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι.
Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ, Σαπφού 44 στο Βαρδάρι, 2310533996 και 6984331731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Στα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους σε χορταίνει, μια βουκιά τους σε τρελαίνει. Φάε δύο αν μπορείς και πληρώνεις για το ένα. Φάε τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Αν βρεις μεγαλύτερο μπέργκερ μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από το κατάστημά μας, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω και ένα δώρο μπαμπάτσικο της αρεσκίας σου. Το τέλος των μικρών και ακριβών μπέργκερ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάστε τα τώρα στην Αγία Πάντων 28 ή δώστε την παραγγελία σας στο 2310510045. Γιατί το μέγεθος μετράει. XCOM. Ενεργειακά κουφώματα PVC και αλουμινίου από 350 ευρώ. Κουνουπιέρες, σίτες από 55 ευρώ. Θωρακισμένες πόρτες από 480, τώρα 380 ευρώ. Εσωτερικές πόρτες από 200 ευρώ. Ντουλάπες από 600 ευρώ. Κουζίνες από 160 ευρώ. Κτισόμενα καγγέλα ασφαλείας από 100 ευρώ. Σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Αλλαγή κλειδαριάς παντός τύπου θωρακισμένης πόρτας. Αναλαμβάνουμε αντικατάσταση κουφωμάτων με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων. EXCO, 28 Οκτωβρίου 42, πρώην Ιταλίας, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-834-611. Το κρεοπωλείο Κωνσταντίνος δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1999 δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση. Στο κρεοπωλείο μας, εκτός από τα ιδιαίτερα προσεγμένα κρέατα, θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων φτιαγμένα στο χώρο μας με μεράκι και φαντασία. Στο καταψύκτη μας, εκτός από τα υπέροχα λαχανικά Καραγιαννίδη, θα βρείτε τις φημισμένες πίτες Ευλογία, τα σπιτικά ντολμαδάκια της Φανής και τις καταπληκτικές σούπες Καλαγασίδη από το Τσοτήλι Κοζάνης. Μπορείτε ακόμα να συνοδεύσετε τα κρέατα με τα ζυμαρικά αγροζύμη, να τα απογειώσετε με διάφορα μείγματα μπαχαρικών ή σάλτσες πικάντικες αλμοπίας. Τέλος, ένα μπουκάλι κρασί της αρεσκίας σας από τη συλλογή του κτήματος Ασλάνη στη Μηχανιώνα κλείνει την γκάμα των προϊόντων μας ιδανικά. Είμαστε πάντα κοντά σας πρόθυμοι να σας προτείνουμε ιδέες πώς να συνδυάσετε το νόστιμο κρέας με υγιεινά χρήσιμα αλλά και γευστικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνος, Επιδαύρου 37 κατά Τούμπα Θεσσαλονίκης, κάτω από το ρέμα. Συνδυάζεται με την ποιότητα. Λοιπόν, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος. Το 2% που είπαμε τον Τρέγια που έγινε, ναι, έγινε στην εκπομπή με τον Καλαφλοκοτσίδα. Δεν πήρε δηλαδή μεταφορικά, δεν πήρε τίποτα παραπάνω. Τρέγιας κάνει πολύ καλή εκπομπή με τον Μεταφορικό. Και εμένα μου αρέσει. Και εγώ θα ακούσει. Βεβαίως. Όσο μπορώ. Αλλά με τον Καλαφλοκοτσίδα. Εμένα κερδίσα. Τα παιδιά με φώναξαν και στην εκπομπή του. Τελείω. Και πέρασα πολύ ωραία. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Λοιπόν, λοιπόν, λέει ο φίλος ο Νεαπολίτης που δουλεύει στην Αθήνα ως μπάτσος. Γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι την ίδια ώρα με εσάς τώρα κάνει τηλεοπτική εκπομπή και ο Γεωργίου. Σε ανάλυση του αγώνα του Πάουκ, σε συνομιλία με ακροατή, στάθηκε στην εξαφνική ανάκαμψη του Μάντος, λέγοντας ότι το Ματζούνι πρέπει να βοήθησε αρκετά, συγκρίνοντας τις ως τώρα εμφανίσεις του. Δηλαδή,
Το Μαντζούνι εννοεί αυτά. Ναι, εμένα αυτά είναι που δεν μου αρέσουν. Άκουρα, Ρέση Γεωργίου, θα στα δουν και θα στα πούνε. Λες για το Μαντζούνι του Μάτος. Ναι. Για τα Μαντζούνια των Αλωνών, γιατί δεν έλεγες ποτέ. Ή βγάλε τα βίντεο, αν θες να ανακαλέσεις. Βγάλε τα βίντεο σου, τη ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι τα παίρνανε. Εκεί γιατί δεν βγάλε τα βίντεο σου και να πω εντάξει, κάνω λάθος. Επιστημονική ανάλυση και πάμε στον κόσμο του γιατρού που μας ακούει, μας παρακολουθεί. Λέει, ενώ τα πτηνά ζουν σε υψόμετρο και συνθήκες χαμηλής πίεσης και μικρότερης συγκέντρωσης οξυγόνου. Θα πεις πολύ φιλικά το Μάριο πως τα πτηνά δεν έχουν δόντια. Γι' αυτό λέει, σε λαϊκή γλώσσα ρουφάνε και δεν μασάνε την τροφή τους. Τα χαλίκια που τρώνε οι κότες κάνουν τη δουλειά που κάνουν τα δόντια. Στο μειώδη, στόμαχο ή προλογό. Κατάλαβες τι να πει. Καταρχάς ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, το σέβομαι έτσι, προς Θεού. Να πάω εγώ κόντρα, ο Αδαΐς, σε κάτι στο οποίο έχει συγκεκριθεί το παιδί, γιατί υπάρχει τυχείο, είναι τραγικό. Άρα δεν πνίγονται. Το άλλο όμως που ακούω, το έχω πάρει πολλές φορές αυτό, αλλά είναι λάθος, είναι μύθος αυτό. Το ότι μην πετάτε τσίχλες στους δρόμους, κινδυνεύουν τα πτηνά που θα τις τσιμπήσουν. Ναι. Η τσίχλα είναι άλλο κεφάλαιο. Να το πούμε του Βασίλη ότι τα ζώα από το γλυκό έχουν και θέμα να χάσουν την όρασή τους. Καλά, και τα σκυλιά είναι. Προφανώς το ξέρει. Τα σκυλιά. Για όλα τα ζώα ισχύει. Ναι, ναι. Δηλαδή. Πήγε την ιατρό. Δηλαδή, αν φάει. Το περιστέρι από το κουρασάν. Δεν το ξέρω, το ξέρω αυτό. Κουρασάν, άμα φάει. Το γουρούνι. Κάνει. Τι κάνει μετά. Το γουρούνι, εσύ τρώει τα πάντα. Τι είναι αυτά που λέει. Έχει θέμα να φύγει στα γουρούνια. Το άλλο έπεσε το κινητό του αλουνού και λέει ότι είμαι θα το φάει το γουρούνι. Και λέω πλάκα μου κάνει. Και το γουρούνι έτρωγε τα πάντα. Ναι, αλλά στο γλυκό έχουν θέμα. Στοπ. Γενικά τα ζώα. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Εννοείται, φίλε, εννοείται. Όνομα και ομάδα. Εννοείται. Πάμε όνομα και ομάδα, αδερφέ. Άρα και τι, τι είναι αυτό, δεν ακούω. Κοκοπούλι. Πάμε, πάμε. Κοκακόλα δεν τον ξέρω τον παπά που πέθανε. Πάμε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε. Ωραία, θέλω να μιλήσω λίγο με τον Καστοριανό, μπορώ. Μπορεί. Έλα, αρχηγέ. Ναι, όνομα και ομάδα. Για πες μας λίγο εσύ για τον ΠΑΟΚ που τον κράζει κιόλα τον ΠΑΟΚ. Τι εννοεί τον κράζω. Ότι δεν παίζει κανένα. Όχι, δεν τον κράζω, όχι, όχι, μπερδεύεσαι. Πες μου, πες. Τον ζηλεύω τον ΠΑΟΚ. Α, ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Τι ωραία, φίλε, εδώ μας λέει ότι κάνουμε φιλικά. Ωραία, τον λες. Αυτός και στη ζηλεύει. Επειδή αυτός ήταν βρωμιάρης, νομίζω ότι και εμείς είμαστε και αυτός ζηλεύει. Τι λες, μα το κακό μεσά σου δεν θέλει το παραδείγμα. Κάνει φιλικά, σοβαρά μιλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αδερφέ, sorry, είσαι πάω. Εννοείται πως είμαι πάω. Ναι, τι όνομα θες να πεις, βρε, αυτό λέω. Α, Δημήτρης, Δημήτρης. Για πες, Δημήτρη, για πες. Δηλαδή, καταρχάς, έχεις παρατηρήσει ότι από τότε που φύγε ο Πρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Συμφωνούμε. Ωραία. Γιατί παίζει. Γιατί δεν ψάχνεις μόνο έναν. Με γιόμες. Όχι. Δεν παίζει για τον Πρίγιοβιτς όταν ήταν ο Πρίγιοβιτς. Στάσου, στάσου. Ναι. Δεν μου λες, άμα παίξει ο Πέλκας. Ναι. Και ο Λιμιός. Ναι. Και ο Ελκαντουρί με τον Ακμπομπ. Θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, πάω. Άμα παίξει, είπες, άμα παίξουν αυτοί οι πέντε. Δεξί, εξτρέμω Λιμιό. Έξω μπίζε βαρλέει. Έξω μπίζε βαρλέει. Ο Πέλκα δεκάρι με τον Ακμπομπ. Θα παίξει μπαλαμπόκ. Όχι. Το θέμα είναι ο μπίζε βαρλέει λοιπόν. Μ' αρέσει πολύ. Και ο Ζαμπά. Ναι, και ο Ζαμπά είναι καλό. Και ότι έπρεπε να πει. Και ότι έπρεπε να φύγει ο Πριγιοβίτ για να παίξει ο Ακμπομπ. Ο Ακμπομπ πήγε να μα τον πλασάρουν. Ο παίκτης που κατακάνει έξω από την περιοχή. Εγώ θέλω να τα κάνει και να τα βάζει κιόλας. Όπως σήμερα. Ναι. Δηλαδή και έξω από τα 16 μέτρα. Αν τα κάνει αυτά, δεν θα πει στον Πάο, θα πάμε μέχρι στη United. Αν τα κάνει και τα βάζει. Ναι, μα τα κάνει με center back τον Παπάζογλου. Με center back τον Οικονόμου. Με back τον Ζησόπουλο. Αυτό είναι. Back τα οποία δεν παίζουν και δεν βάζουν το πόδι στη φωτιά, ρε παιδιά. Με αυτή την ποιότητα ή τον Πάσαλου. Πώς ποιότητα. Συνέχα το φίλε. Έλα, φίλε, πες. Ναι. Να σε ρωτήσω την ΑΕΚ πώς την είδες. Την ΑΕΚ μέσα στο Πανιόνιο. Ναι, ναι. Χάλια. Ήτανε χέρι το γκολ του Μάντελ ή όχι. Πεντακάθαρο χέρι. Δεν υπάρχει γκολ. Α, είσαι αντικειμενικός, ωραίο. Τι να είμαι, ρε φίλε, τι να πω, τι ακριβώ πίσω από το δάκτυλό μου γίνεται. Αυτό είναι θέμα. Άκουσε με, φίλε. Εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε Γεωργίου, ούτε Ντέμις Γλίφτης, ούτε Δάρας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς είμαστε μια παρέα η οποία μιλάμε για ποδόσφαιρο και με βάση το συνέστημα. Και πολλές φορές μας παρασύρει αυτό το παδικό συνέστημα. Και ίσως να ξεφύγουμε. Σου λέει όμως. Αλλά σου λέω την αλήθεια. Ναι, αυτός όμως σου λέει ότι κάνεις φιλικά. Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύω τον Πάο. Άκου, τι θα γιατί δεν κράτησε το πρεσινό κορμό ο Σκρούτζ. Ναι. Γιατί αν κρατούσε Αραούχο, Βράνιες τουλάχιστον, και έπαιρνε και 5-6 ποδοσφαιριστές ακόμα και το Σιμόνες εκεί που έπρεπε, σήμερα θα ήμουν με τον Πάο στο βαθμό. Επόμενη γραμμή. Ωραίος. Αυτό, πολύ καλό μήνυμα αυτό. Και προγνώσεις το παιδί.
Πολύ καλό μήνυμα, Γιώργο. Το έχω απαντήσει εγώ πάρα πολλές φορές. Εγώ γιατί δεν βλέπω ρε γάμο την πίστη. Ούτε έτσι βλέπω, ούτε έτσι βλέπω. Με πολιτική τοποθέτηση το έχω απαντήσει. Αν αναρωτηθήκαμε ποτέ πόσα είναι οι ομάδες εάν φύγουν οι πρόεδροι. Ναι. Οι ερασιτεχνικές λέει σε τι κατάσταση θα είναι. Άστας. Μετά την κατασκευή των γηπέδων. Πάμε επόμενη γραμμή. Αν... Τα αν στη ζωή μου. Δεν μπορούμε υποθετικά, αρχηγέ. Δεν θέλω τα αν στη ζωή. Με πραγματικά γεγονότα. Ορίστε. Και τα έχω, ναι. 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 Έλα, Ρα. Έλα, Βίλε. Πάρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός. Τι έγινε. Πάρης, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχει χάσει η ομάδα πολύ έδαφος. Με την έννοια ότι δεν παίζει την μπάλα που έπαιζε στην αρχή. Υπάρχει θέμα δόνη, πιστεύεις. Ορίστε. Θέμα δόνη πρέπει να υπάρχει ή όχι. Θέμα φορ. Θέμα δόνη, δόνη. Δόνη, όχι ρε παιδιά. Όχι έτσι. Όχι ρε παιδιά. Άρα δηλαδή με λίγα λόγια, εσύ όλα τα βάζεις πίσω στο ότι δεν έχουμε λεφτά και το ένα και παίζουμε με τα μικρά και τέτοια. Όχι, 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 καμία σχέση. Α, πες. Καμία σχέση. Δεν βλέπω την μπάλα που Μαρία, έπαιζε στο αυτός. Στην αρχή της χρονιάς. Ναι, γιατί, ναι, γιατί. Ναι, αυτό σε ρωτάμε, ναι. γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί στα τρία πρώτα μάτια εγώ που είδα τον Παναθηναϊκό ξεκίνησα να τον βλέπω από την αρχή του καλοκαιριού, από την προετοιμασία τα πιτσιρίκια. Τα τρία πρώτα μάτια που έπαιξε στο πρωτάθλημα έπαιζε στρωτή μπάλα με ανάπτυξη και από τα πλάγια και από τον άξονα. Σήμερα, αν είδατε το μάτς, με την Ξάνθη πριν δύο αγωνιστικές, με τη Λαμία και στα δύο, το μόνο που έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν σέντρες. Σέντρες. Δεν μπορείς. Δεν παίζει έτσι μπάλα. Εγώ αυτό βλέπω. Να σου απαντήσω, φίλε. Παρακαλώ. Θα σου πω την άποψή μου ποια είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι θέμα δόνη για μένα 100%. Είχαμε πει και εγώ και ο Άξιο Παναθηναϊκός ότι ήμασταν περίεργοι να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα όταν θα κάνει μία ήττα που δεν την περιμένει. Όχι από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό που είναι πιο δυνατή. Και βλέπουμε ότι. Και θα είναι εδώ και ο Άξιο 10 Φεβρουαρίου, θα πει και ο ίδιο για να μην μιλάω του ονοματό του, να μιλήσω μόνο για μένα. Και βλέπουμε ότι ο προπονητής δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό, να διαχειριστεί τους μικρούς. Και είτε έρχονται απανωτές άχιονο στη βάδα. Το καλύτερο πράγμα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, ξέρεις ποιο ήταν, να έπαιζε η Εθνική Ελλάδος και να είχε μία διακοπή. Γιατί δεν μπορεί να πείσει τους παίκτες αφήστε το πίσω. Δηλαδή όταν ο άλλος τώρα βγαίνει και βάζει τα κλάματα και βγαίνει ο Κάτσα και τον λέει Μιγκλές, αυτό δεν πρέπει να το πει ο Κάτσα, ο προπονητής του πρέπει να την κάνει αυτή τη δήλωση on camera, όχι ο συμπαίκτης του. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό είναι το λάθος του Δόνη για μένα, όχι η τακτική του. Αυτό που λες με τον Κάτσε είναι ένα στοιχείο της ομάδας του Παναθηναϊκού φέτος. Ότι έχει πιτσιρικάδες και έχει και τους μεγάλους που θα τους βοηθήσουν να ανεβούν όσο μπορούν. Δηλαδή ο Μουνιέ στον Παναθηναϊκό είναι για μένα ένας ποδοσφαιριστής κλάσης σε σύγκριση με τους άλλους. Ο Μακέντα είναι ποδοσφαιριστής κλάσης. Ο Γιώχανσον είναι ποδοσφαιριστής κλάσης. Δεν εννοώ σε σύγκριση με άλλους παίκτες όπως έχει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Καλά, κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι. Για λοιπόν, να το τελειώνουμε, φίλε, θέλεις ένα Σαββίδι, ένα Μαρινάκι ή ένα Μελισανίδη. Σωστό. Είσαι Παναθηναϊκός. Βάλε και το άλλο λίγο. Πάρει. Σε συγγίνει ότι στα πρώτα μάτς που λες δεν σε ξέρανε ακόμη. Άστο. Δεν σε ξέρανε ακόμη. Ξέρεις την αλήθεια. Και αυτό που έγινε με τη Λαμία. Βαζελέ. Με την ένσταση ήταν Παναθηναϊκή μαγιά. Παναθηναϊκή μαγιά. Σεβάστηκαν την ιστορία, έστω και έτσι όπως είμαστε. Ο Παναθηναϊκός. Ο σωστό. Βάζελε, βάζελε. Ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είμαι, όχι ναι. Δεν έπρεπε να κάνει ένσταση. Καλά έκανε και δεν την έκανε. Ένα αυτό. Δεύτερον. Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς με τις εμφανίσεις στο πρώτο γύρο. Ναι. Πάει να δημιουργήσει τη βαριά φανέλα. Το κατακτό. Όσο ο Παναθηναϊκός είπε, αμάν. Θα πάω να κλέψω τα παιχνίδια. Θα βγω με ταχύτητα από πίσω. Ήταν πολύ καλός. Τώρα ο Παναθηναϊκός βρίσκει οργανωμένες άμυνες και πάει να παίξει τη μικρή την μπάσα. Εντάξει. Και για να εκπαιδευτεί η τετράδα Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Μπουζούκης και Μακέντα με τα μπακ σε 4-3-3 που τους βάζει πλέον ο προπονητής, θέλουν ένα τόνο τακτική σε οργανωμένη άμυνα. Όταν βρίσκαν χώρους γιατί είναι γρήγοροι, ταχείς, διεισδυτικοί κτλ. Ήταν καλά. Τώρα λοιπόν τους προσέχουν που λέει ο Ασλαμάς, όπως και του Άρη. Ο Γκαρσία με τον Γκάμα,
τρεις αγωνιστικές, τέσσερις. Τους πιάσαν τους μάγκες, ο ένας έφυγε, κόλωσε ο Άρης. Είδες τον Καρσία σήμερα. Βρήκε χώρους. Είδες τη διαφορά. Ο Άρης τη Λαμία βρήκε την πρώτη αγωνιστική. Και τη Λαμία είναι τώρα. Εκείνο, είναι της ενός ο Άρης. Μας ο Γιώργο, τον ναι, θυμάμαι. Που την έπαιξε πρώτη αγωνιστική. Τι σχέση έχει εκείνη η Λαμία με τη Λαμία που λέμε από τέλειο Οκτώβριο. Φύγε, επόμενος, ταχύτητα γρήγορα. Πάμε, ναι. Ρε παιδιά, αυτός είναι ο τόνος της φωνής μου. Τι έχει. Τι μπερδεύεσαι. Ε, τσιρίς, βολάς, λέει, καταστρέφεις την εκπομπή. Αυτός είναι ο τόνος της φωνής μου, έτσι μιλάω. Άμα ήταν καθώς πρέπει. Θα πήγαινε στην ΕΡΤ. Ναι, ερχόμουν εδώ. Θα πήγαινα να άγλυφα το Όπεν. Θα πήγαινα με τον Ντέμι. Θα άγλυφε τον Ντέμι. Εδώ θα ήμουνα. Πάμε, ναι. Φύγαμε. Λέγε. Όχι, φωτιά. Δεν ακούω. Κορνήλιος από Αζόρε. Καλώς τον Κορνήλιο. Οπαδός. Δεν μου λες, πάω. Καθοριανέ, μια ερώτηση. Ορίστε. 37. Ορίστε. 37. 21. Ωραίος. Απλαμά, Johnny Brothers, Ιρλανδικό punk, γουστάρεις. Ιρλανδικό, αυτό το folk punk, ε. Ναι, γουστάρεις. Το γουστάρω, ναι, από τους Fox. Εγώ το άκουγα από τους Fox, τώρα έχει παραγίνει, μωρέ, το παραέγινε, εντάξει, ναι, εντάξει. Και ένα πράγμα τώρα, αυτό πλωρά, να περάσω αύριο από το σταθμό να με δώσει ένα 10.000 ρε φίλε και αυτό πέρα Τετάρτη. Για ποιο, για το. Ένα 10.000 να περάσω, με δώσει αύριο και αυτό πέρα Τετάρτη, θα το έχει. Δεν σε δίνω τα παπάρια μου, τα δώσεις διπλό την Πέμπτη. Φύγε από εδώ, ρε. Μπαγλάμα, επόμενη γραμμή. Κορνήλιος από Αζόρες, ρε, πώς δημούς. Τρομερός. Ωραίος. Πάμε επόμενος. Πάμε επόμενος για το Γεωργίου. Το υπονοούμενο, δεν το ξέρω, δεν το είδα. Δεν το άκουσα, γιατί είναι την ίδια ώρα. Οι τρεις εβδομάδες διακοπή κάνα πολύ καλό στον ΠΑΟΚ. Και δεν κάνει καλό στον Ολυμπιακό, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κόπωση μεγάλη. Είχε Πέλκα ντεφορμέ, Βιερίνια ντεφορμέ, Μάτο ντεφορμέ, Πέλκα πτώμα. Αυτό είναι αλήθεια. Πέλκα πτώμα. Δεν μου λες, ο Παντελίδης προλαβαίνει η παρέλαση 25 Μαρτίου. Όχι. Ε? Όχι. Όχι. Έτσι πως πάει, όχι. Όχι. Σώνε το Άρης. Ε, παράστα. Ποια είδατε τι πρόβλημα έχει. Τι, τι πρόγραμμα έχει, συγγνώμη. Έξι βαθμούς από τη ζώνη. Τι πρόγραμμα έχει. Εγώ όταν είπα. Έχει όμως κάποια μέσα στην έδρα του, θα τα κερδίσει άνετα. Α, και έχει μέσα στην έδρα του. Γιάννηνα, θα πάρει. Ναι. 5-3-2. Πάει, 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 πάει Ολυμπιακό. Πανιόνιο πηγαίνει. Έχει τρομερό πρόγραμμα. Ο Πανιόνιο δεν πηγαίνει, Πανιόνιο εδώ τον έχει. Έχει θέμα. Για σε έχει, τι σε έχει. Σου είπα. Κάνει παρέλαση. Αν πάμε. Που ρωτάω, για μένα ρε παιδί μου. Άκρο θεωρητική. Ο Άρης όχι απλώς δεν σώνεται, όχι απλώς σώνεται. Ο Άρης θα δώσει μάχη για την πέμπτη θέση τώρα. Μην λέμε βλακίες. Έχει τρελαθεί. Απλά κάπου κάνει ρεσί. Ποιος θα βγει πέμπτος. Γιώργο είναι χάλια. Είδες πως, είδε ποιος θα βγει πέμπτος. Εγώ αυτό έλεγα στην αρχή, αλλά είναι χάλια τώρα. Έλα, πάμε. Φίλε. Θα βγει πέμπτος εν έλλειψη άλλου. Πάμε. Έλα. Θες να σου πω για άλλη μέρα. Τόνος. Έλα. Απόλλων είμαι. Τι Απόλλων. Καλαμαριάζεσαι λέει. Μπράβο ρε Λεβέντη. Μπράβο, ρε. Η ομάδα πάει τρένο, πάμε να χτυπήσουμε δεύτερη θέση. Ρε φίλε, με το ζόρι τη Σπάρτη που δεν είχε δελτία κέρδισε σήμερα. Ποιο τρένο. Κερδίσαμε, ρε. Άσε τώρα. Τα χίλια ζόρια. Έτσι έπρεπε, με το ζόρι έπρεπε. Τι να κάνουμε. Α, εντάξει. Η νίκη είναι νίκη. Α, δε, θα πάρουν οι παίχτες να πούμε. Ξέρει ο Ρατόβλη. Έτσι μου πει. Κώστα, πολύ, πολύ άσπρο σε βλέπω, ρε Κώστα. Μπα, καρκίνο, δεν ξέρω. Να σε κοκκινήσουμε λίγο το κεφάλι, τα μάγουλα. Εσύ με κοκκινή στα μάγουλα. Να χαστού και κανένα κουνίδι να βγούμε να γουστάρει. Κουνίδι στα λόγια. Έλα όποτε θέλεις. Όποτε γουστάρεις έλα. Άσε τα λόγια. Άντε. Όποτε γουστάρεις. Έτσι στην αφέλεια ξέρεις. Όχι ρε παιδιά, γιατί πολύ ωραίο χρώμα έχει. Όποτε γουστάρεις. Για την αλητία ήταν το μήνυμα αυτό φίλε. Όποτε γουστάρεις ένας ελάτε. Σας κάνω μελιτζάνι στα μάτια. Είμαι σε δαιμονιώδη φόρμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Φλωράκια. Φλωράκια. Λέγε φίλε. Έχουμε μπλέξει εδώ με μάγκες από το... Πού είσαι ρε Ηρακλειδέα Τορόντο! Την καλησπέρα μου σε όλο το πάνελ. Γεια σου Γιώργο! Καλησπέρα Γιώργο αγόρι μου, αγορίνα μου. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ ένα λεπτό, αυτό που λέει μη με κόψεις, θέλω να πω ένα λεπτό είναι, μετρημένο 60 δευτερόλεπτα, ένα τραγουδάκι για τους απανταγού ψεκασμένους μακεδονομάχους εμεί. Oh. 3, 2, 1 και πάμε. Πάμε. Κάνω παιχνίδι με λόγια και με νότες. Έχω κρυμμένα τραγουδάκια στα μανίκια, στα μπατζάκια, γίτε βοκότες, αγουρά κοριτσάκια.
Και τα φυτεύω στο κρεβάτι και τα κέρατα να εξέχουν στα τασάκια από ερωτές καπότες με κουρουνάκια κουμπαράδες να κυλιέμαι στα λεφτά βάρα που δούνει στις καφετζού στις πόρτες. Η σκονισμένη νεολαία σαβανωμένη συνολάκια κανινάδια σε δίσκο καρμανιόλες. Θεατές και επιτυχημένοι ονειρόξεων λεκέδες είμαστε όλες ένα μάτσο βιόλες. Σα συχάθηκε η ψυχή μου καρκινάκια του πλανήτη σκάτω καριόλες. Μάρκο Λίπη. Ήθελα να το ρωτήσω αλλά δεν προλάβα. Το τηλέφωνο του Ζέφυρου τελικά μπόρεσε να το βρείτε? Πάμε κόσμο. Τι έφυγα μετά, Γιώργο, δεν μπορούσα να το δω. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Τι έχει γράψει ο άνθρωπος? Ο Αεκτής είμαι από Αθήνα, από έπαιρνα για πέρσι. Καλώς τον. Α, γεια σου. Όνομα. Από όταν έφυγε ο Μαλάντος, έχει αγαλιάσει η ψυχή μου. Έχει αγαλιάσει η ψυχή σου? Ναι, τόσο πολύ που έγινα, δηλαδή, από τη στέρηση ας πούμε όμως, έγινα κι εγώ Μακεδονομάχος. Από αντίδραση. Αυτό το παραμύθι με τη Μακεδονία, την επανάσταση. Μη παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Ναι, που είναι ο παπάς το έχει τραγουδήσει αυτό. Ποιος παπάς? Ένας παπάς σε ένα λεωφορείο και το κάνανε μπιτάκι. Συνέχισε φίλε. Λοιπόν, και σου λέω τώρα δηλαδή από αντίδραση και μόνο. Αλλά να σου πω ρε Κωστή, μήπως πέθανε? Όχι ρε, τι είναι αυτά που λες? Όχι ρε, στο θάλαμο είναι ο άνθρωπος ρε, τρελοκομείο. Μην κάνεις πλάκα, ο μπαμπάς πόσο χρόνο είναι? Ο μπαμπάς μου είναι μικρός. Πόσο είναι? Έχουμε 17 χρόνια διαφορά σκέψη, εγώ είμαι 25. Ο μπαμπάς πόσο είναι? 42, αφού 17 χρόνια λέει. Σαν 17 σε έκανε? Ναι ρε φίλε. Γίνε με τη μαμά τώρα. Τόσο, μπράβο ρε, να είναι γερό. Τι εννοείτε? Κατά λάθος έκανε? Όχι ρε, τι κατά λάθος. Συνειδητοποιημένο έκανε. Το χωριό έτσι γίνονταν. Ποιο χωριό? Καλά σου λέει. Ποιο χωριό, κάτσε να μάθω. Χωριό πάνω στα βουνά εκεί πέρα παλιά χρόνια τώρα. Α, κάνουν σεξ δηλαδή στα 17, συνειδητοποιημένο. Αν τότε ρέφα δεν είχα, τι θα κάνουν όλη νύχτα? Νύχτων 6 ώρα, μέχρι το πρωί σεξ κάνουν. Κάτσε, περίμενε. Μη τότε. Ναι, πολύ, μη τότε που τρελαίνεστε. Πόσο χρόνο είσαι αγόρι μου? Πολύ νέος είναι. Του λέω 25 ημέρε, φίλε. Και ο παπά σου 42. Παναγία βοηθά, δεν θυμάσαι ρε Ραπτόπουλε. Τι να πω ρε φίλε. Συγγνώμη ρε φίλε, ο πατέρας ούτε το 90, το 90 φεύγα. Σε έκανε δηλαδή το 90. Το 93. Ναι σου λέω. Αρε πώς το 90, αφού 25 χρόνια το 93 τον έκανε. Το 93. Πού είσαι? Στάσου ρε. Σε ποιο λέμε? Σε ποιο χωριό ρε φίλε γίνονται αυτά? Δεν είναι στα χωριά τόσο έτσι τα πράγματα. Σταμάτα λίγο. Ας το μιλήσεις. Λέγε ρε. Από τα Τζουμέρκα πάνω. Τζουμέρκα, Τζουμέρκα. Παραδείγματο. Γιατί καθυστερημένη στα Τζουμέρκα? Γιατί δεν καθυστερημένη, δε φίλε, αλλά άμα δεν είναι καθυστερημένη. Γιατί δεν είναι καθυστερημένη? Τι είναι? Γιατί καθυστερημένη. Σήμερα με τον γιο του βγαίνουν έξω και λένε ότι είστε στα αδέρφια. Είναι περήφανοι, πίνει κάθε μέρα. Τι να ήταν με το PlayStation όλη μέρα με το Fortnite? Δεν ξέρει, ρε αδερφέ τώρα, κάνε κέφι, άστον αυτό του βρίσκει σε άλλο κόσμο. Ρε φίλε. Πες τώρα για την άκρη. Με το Fortnite να ήταν όλη μέρα να βγουν και το PlayStation. Δεν είναι normal πράγματα αυτά. Δεν παίζανε παλίτσα να βγουν. Γύφτο είναι ο παπά σου. Γύρω σου λέω τα γεια. Πάρ' το πίσω, Ραπτόπουλε. Ω, ρωτάω, δεν τον κάνω. Πάρ' το πίσω, Ραπτόπουλε. Το παίρνω πίσω. Άρα είναι κανονικός. Ναι, κανονικός. Πόρε, φίλε, τι ακούσαμε. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν είναι γύπτος και έκανε παιδί στα 17. Συνειδητοποιημένα. Συνειδητοποιημένα, απολύτως. Εντάξει. Ρε άνθρωπε, στο χωριό μου μέχρι το 95. Το χωριό σου λέω που είναι το 16-17 χρονών, το πρώτο παιδί. Κάτω από του Μέρκου, μάνα μου. 5. 4, 3, 6. 7! Στο χωριό σου! Ναι! Μα γι' αυτό είμαστε μισόι! Από πού είσαι εσύ, ρε Ραπτόπουλε? Δεν είναι normal πράγματα αυτά, ρε παιδιά! Άρα έχω 28 πρώτα ξανά! Ρε Ραπτόπουλε, από πού είσαι εσύ, να πούμε? Από τον πόλεμο. Σε ρωτάω, κρατή, ρε! Εγώ, φίλε, στην γειτονιά μου. Όταν έβαλα πρόεδρο του τοπικού, βγήκα μόνο με του συγγενείς μου. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνω. Μισό λεπτό, έχω παρεξήγηση. Για κάτσε, ρε παιδί. Στη γειτονιά μου, αυτή που είναι 40 χρονών, είναι ανύπαντροι και μένουμε του μαμάδε. Αυτό κάτσε ρε, όλη η γειτονιά να μην τονίσει εκεί πέρα. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Η γειτονιά να μην τονίσει, ρε Ραπτόπουλε. Η κατάτια τη τεχνολογία τη μεγάλη πόλη αυτή είναι. Τι είναι normal, ρε φίλε? Να κάνει. Ένα λεπτό να ρωτήσω. Είναι normal να κάνει παιδί στα 17 συνειδητοποιημένα ή να είσαι 40 ετών με τη μαμά σου και να μένει λόγο μα? Μπορεί να κάνει παιδί στα 17. Φίλε, παιδιά, αγάμη τον είστε εκεί. Επόμενη γνώση του Μαγκουκούλα δεν βγήκε δηλαδή. Ιστρελό. Γιατί? Αυτό είναι ομαλία. Τι λες ρε? Τρελώσει. Α, το να ζεις τη μαμά 40 χρόνια τη ζητάς από τη σύνταξη δεν είσαι ανώμαλος. Βέβαια. Το να κάνεις παιδί στα 17 είσαι ανώμαλος. Ναι. Παρέπαμε την γραμμή ο άνθρωπος, χαζός. Παρέπαμε την γραμμή, χαζός ο άνθρωπος.
Έλα, ρε. Πόσο συνειδητοποιημένο είσαι στα 17 σου να κάνει παιδί. Γι' αυτό σε λέει ο άλλο. Δεν είπα ότι είσαι συνειδητοποιημένο απόλυτα, Μάριε. Αλλά στα 40 να ζητά από τη μαμά τη σύνταξη να πάρει τσιγάρα, ρε Γιώργο. Αυτό δεν είναι ντροπή. Αυτό είναι ζωή στην πόλη, ρε φίλε. Ποια ζωή στην πόλη. Αυτό του λέω. Η ζωή στην πόλη είναι δύσκολη. Ναι, αλλά σήμερα το ξαδερφάκι μου είναι 20 χρονών. Η μητέρα του είναι 36 και βγαίνουν έξω πάνε για καφέ και άμα τους δεις λέει τι αδέρφια είστε. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? Η κόρη μου είναι 1,5 ετών. Ωραία. Να ζήσεις να πάει 16. Ναι. Και να σου πεις τα 15-16 αγάπησε ένα 17. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Τον αγάπησες, τον αγάπησες. Τι να την πεις. Τον αγάπησες. Δεν ξέρω τι αγάπησες. Και την έχει, με έχει αφήσει παπά έγκυο. Και είναι και έγκυο. Και τι να κάνω. Κάτω. Μπαμπάς εδώ είναι. Εμέσα, εδώ είναι ο μπαμπάς, ρε. Εδώ είναι ο μπαμπάς, τι με κοιτάζε τα γάρι! Άρα όταν είσαι 40 ο μπαμπάς δεν είναι εδώ, να του πείτε σου δίνω για τσιγάρα. Θα του δώσω εγώ 40 χρόνια για τσιγάρα. Ναι, θα του δώσω. Θα του βγει η πίστη να δουλεύει από τα 18 άμα δεν μάθει γράμματα. Άντε μπράβο. Αλλιώς το λέω. Άντε μπράβο με τους τεπτέμινες όλους τώρα, τους αλληλέγγυους του φαπέ. Τους δίνουν τσίπρα 150 ευρώ το μήνα με κάρτα και έχουν γίνει άνθρωποι. Άντε μπράβο. Πάει στο τσίπρα ήσυχο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο τώρα με τους αλληλέγγυους του 40. Τους τεπτέμινες όλους. Ο Νίκος ξέρεις τι μου θυμίζει. Η χώρα του φραπέ. Μου θυμίζει παλιούς κομμουνιστές. Οι οποίοι όταν ήρθε ο Παπανδρέου, τους έριξε στο 10%, τους εξαφάνισε και τους πήρε όλα τα συνθήματα, μπήκε στα συνδικάτα κτλ. Και θυμάμαι τους κομμουνιστές τότε που τον βρίζανε από το πρωί ως το βράδυ για οτιδήποτε γινόταν στην Ελλάδα. Οι Πασόκοι τώρα, που από τότε που ανέβηκε αυτό στα πράγματα, πέσαν στα τάρταρα και δεν ξέρουν τι είναι, πλακώνονται μέσα μεταξύ τους, Κινάλ, δεν ξέρω, Δημάρ, Ελιές, Ψωμιά, Κυριά, ναι. Πάμε. Κάποιοι έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή και βρίζουν συνέχεια το σύνταγμα. Οι ντεμπέληδες όλοι. Όχι ντεμπέληδες. Λοιπόν, είσαι ντεμπέληδες. Άρα μετά τον Μπρουτάλ έχουμε πλέον τώρα. Παπάβη 96 ο φίλος μας. Ο Μπρουτάλ έχουμε και τον ντεμπέληδες. Ο φίλος του Χαραλαμπίδης ο Γιώργος είναι κύριος αρχηγός. Ένα ελάττωμα έχεις μόνο. Πού είσαι πάω. Σ' αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά είσαι πάω, κρε Γιώργο. Πες το σύντροφο να χαλαρώσει. Να παραδεχτεί μια φορά ότι η Παοκάρα πήρε μπρος. Τι έκανε η Παοκάρα? Δεν έχει όπιστε. Πήρε μπρος η Παοκάρα. Δεν έχει όπιστε. Έτσι λέει. Αφιφάς την όπιστε στο Άκαρε Φουκαρά. Ωραία. Και να γίνει εδώ εκείνο το βράδυ. Θα περάσω. Μόνο να μην παίξει με 3-5-2 ο Ζουρίδης. Αν παίξει με 3-5-2 θα χάσουμε 0-3. Μια ελπίδα έχει να παίξει με 3-5-2. Μα ναι, ρε Νίκο, πραγματικά κι εγώ αυτό. Μια ελπίδα έχει. Με 3-5-2 μόνο έχει ελπίδα. Μια ελπίδα. Αλλά, τα μπακ του Πάου που θα ανεβαίνουν μαζί με τα εξτρέμ, ποιο θα τα μαρκάρει, ρε, ο Μάνταλος ή ο Μπακασέτας, ρε, που το παρακινεί να παίξει 3-5-2. Ενώ απέξει. Ποιο είναι το οχτάρι που θα του πλάρει στα μπακ δεξιά αριστερά? Ξέρετε μπάλα, φέτο το λέω, ρε, παγάρι. 3-5-2. Ωραία. Και τι να μισό λεπτό. Και τι να παίξει δηλαδή, ρε. 3-5-2. Θα βγαίνει ο εξτρέμ, θα το μαρκάρει ο μπακ. Νικό. Ο εξτρέμ του πάω, ο Ζαμπά. Με 3-6-1. Ο Ζαμπά. 3-6-1, ναι. Και πάω το κέντρο. 6. Φύγαμε. Επόμενο. Α, μπράβο. Έλα, σε μένα 3-5-2 με Μπακασέτα και Μάνταλο οχτάρια. Μη φωνάζει. Ναι. Έλα. Έλα, Βίλε. Ναι. Επιτέλους, ρε φίλε. Έχεις τον άλλο φωνάζει τόση ώρα, εκτός ότι είναι αμπάλος. Λέει και Χαζαμάρες. Χαζαμάρες, γιατί ρε. Για πες μου, Χαζαμάρες. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Πάω και είναι, ρε. Εγώ Ηρακλάρα είμαι, τι πάω. Είσαι Ηρακλής και με βρίζεις, ρε φίλε. Κακιά κουβέντα δεν έχω πει για σένα. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν φωνάζεις όμως, αγόρι μου, πώς θα το κάνω. Λέγε Ηρακλάκι, λέγε. Σ' ακούω. Ηρακλάρα, να το πάρουμε από την αρχή. Πριν αδερφέ Ραυτόπουλε, είπες ότι είσαι σε φόρμα. Έτσι είναι η φόρμα. Δηλαδή. Τι δηλαδή, αγόρι μου, έτσι είναι, έτσι είσαι στα καλύτερά σου. Είσαι κατάχλωμος. Είμαι. Το φως είναι, φίλε, το φως φταίει. Αδερφέ, τον έχω δίπλα μου και είναι ροδοκόκκινος, μια χαρά. Ροδοκόκκινος είμαστε είναι. Λίγο σκούροι κι εμείς. Η φαλάκρα γυαλίζει. Καλά. Πόσο χρόνο είναι η μαμά σου, αγόρι μου? Θες να τη φέρεις καλά δωμάτια, δεις πόσο κατάχλωμος είμαι. Έρχομαι από εκεί να σου. Έλα, φύγε, φύγε, πάμε επόμενη γραμμή. Φλόρουμπε. Κατάχλωμος. Σκουπιδαριό τελείω. Σκουπίδι της κοινωνίας. Δεν είπα το παιδί σκουπιδαριό, λέω η κατάσταση, ναι. Κοίτα την αλλαγή που κάνει ο Καραγεωργίου στο 70. Και έχει κίτρινη κάρτα ο Κόνη, δεν τον βγάζει. Βάζει τέταρτο του χάφτο Μητρόπουλο. Τον Παύλο, ναι. Κάνει τον αρνητικό να αγγίζει έξω. Βάζει και βγάζει άλλο, τον Σεβαντογκό που είναι ο Ρασίμ Στέρλινγκ ίδιος στα πάντα. Και εδώ έχουμε το Διαμαντόπουλο στο 73 αλλαγή. Άργησε, άργησε πολύ. Άργησε πάρα πολύ. Πολύ άργησε, κύριε Παντελίδη. Εντάξει. Και πολύ κράτησε μέσα στο παιχνίδι του Γκαρσία. Εντάξει. Δεν ήταν καλό σήμερα. Δεν ήταν καθόλου καλό. Μετά. Στον γκολ που βάζει η Λεβαδιά έχεις να αντιμετωπίσεις ένα φόρτο Μαρκόφσκι, ο οποίος είναι πολύ αργός. Πρώτα η σέντρα. Αλλά έχει είναι... πολύ χρόνο τσαμπούρης, ναι, να ζυγίσει και να βγάλει τη σέντρα. Ένα αυτό. Πολύ χρόνο. Και το δεύτερο είναι
παίζεις με κατασυνθήκη στόπερ τον Μπάσα και δεν έχεις δώσει εντολή όταν πάει να γίνει σέντρα στο Μαρσκόφσκι να πάρει το Λιζίσης και να μην παίξει ζώνη. Απλά μαθηματικά έκανες και, με τον Αλέφαντο, δεν έχει άλλο. Δεν έχει στόπερ. Έχει κι άλλα να σου πω, αλλά δεν είναι της ώρας. Πάμε επόμενη γραμμή. Για σένα, Νίκο. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ, ναι, όνομα και ομάδα, φίλε. Τρακιώτης από Κλικής Παυτσής. Γεια σου. Τι από Κλικής Παυτσής. Παναγιώτης. Από Κλικής. Τρακιώτης. Α, Τρακιώτης. Εγώ Παναγιώτης. Μην το κάνετε μια ώρα την εκπομπή. Πάνε ρε φίλε. Από Κλικής. Ναι. Λίγο σχόλιο για ΠΑΟΚ, United και μια ερώτηση Σλαμά. Ναι. Καταρχήν για τον ΠΑΟΚ, πρώτα για μένα ο Τσουμπάκμον χρειάζεται χρόνο το παλί. Δεν έχει καθόλου καλά τελειώματα, αλήθεια είναι πολύ τσαπατσούλης. Αν και έχει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, χωρίς να κινείται το στην παράλληλα, έχει θέμα με τα τελειώματα πιστεύω. Δεν έχει κακά τελειώματα. Όχι ρε φίλε, ωραίο ήταν το γκολ που έβαλε σήμερα. Ερατό. Αλλά δεν είναι και ο δολοφόνος. Δεν είναι δολοφόνος. Δεν είναι ο δολοφόνος. Δεν έχει κακά τελειώματα. Δεν έχει κακά τελειώματα. Θυμάσαι κάτι παλιού που είχα τη Σάλμον, κάτι τέτοιο, αυτούς τους θυμάσαι. Είμαι μικρός, είμαι πολύ μικρός. Είμαι 20 χρονών ακόμα, δεν τους πρόλαβα. Δεν τους θυμάμαι βασικά, όχι. Ας αυτή ήταν. Δηλαδή, συγγνώμη, Φετβατζίδης δεν είναι. Αλλά δεν είναι και ο παιχταράς στο τελείωμα. Είναι καλός παίχτης. Είναι τελείωμα. Ωραία, άλλο. Και πιστεύω ότι μέσα στο ΆΚΑ καλό θα μπορούσε σε δεύτερο ρόλο ο ΠΑΟΚ να παίξει. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή να αφήσει την ΆΚ χώρο και να φύγει με αυτούς τους τρεις γρήγορους. Με Λιμιό, Άκον και Ζαμπά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Χωρίς να θέλω να φανώ υπερόπτης απέναντι στην ΆΚ, εγώ πιστεύω ότι η ΆΚ έχει ένα μεγάλο σύμμαχο που είναι η κατάρα του ΆΚΑ. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο μεγάλος αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Όχι η ΆΕΚ σαν ΆΕΚ. Η κατάρα που έχουμε στο ΆΚΑ μπορεί να κάνουμε 80 τελικές και μπορούμε να βάλουμε γκολ. Και να μας το καρφώσουν αυτοί. Γιατί καλό ή κακό η ΆΕΚ, ό,τι και να λέμε, έχει ποιότητα. Αυτό που λες και λέγανε. Εγώ ήμουν στην Αθήνα. Στο ΆΕΚ ΠΑΟΚ. Στο ΆΕΚ ΠΑΟΚ στο κύπελο, αν παίζαμε σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Και στο Χαριλάου να παίζαμε. Με όλους τους Αριανούς. Και στο Χαρεσκάκι με όλους τους Ολυμπιακούς 8-0 δεν τους είχαμε πάρει. Γιατί κάποιοι πάω. Κατάρα του ΆΚΑ δεν υπάρχει, ρε! Γιατί οι παοξίδες είπανε ρίξαμε την κατάρα του ΆΚΑ. Όχι. Ένα μάτσο το οποίο έπρεπε να κερδίσει 10-0. Έτσι. Κόντεψες να σε ισοφαρίσουν. Έτσι ακριβώς. Στο σουτ που έβγαλε ο Μπασγαλάκης. Δεν ξέρω, πάει τώρα και με ένα μεγάλο βαντάζ. Σου το αραβούσε. Λέγε. Μεγάλο αέρα, δεν πάει με άγχος, ας πούμε, τη σχολή. Για το Arsenal United. Ναι. Αν θεωρείτε MVP, το Lingard και τον. Και τον Λουκάκη. Το είδε. Αυτές οι ερωτήσεις ρε είναι πολύ συμβατικές δημοσιογραφικές. Όχι ρε φίλε, απλώς θα να σου πω πάνω στην. Επειδή δεν άκουσα και σχόλιο. Είδα εγώ το δεύτερο ημίχρονο, από το πρώτο είδα μόνο γκολ και φάσεις. Δεν είναι κλειδί. Ναι, για την νίκη της United το είδατε καταρχάς το παιχνίδι. Το είδα, ναι, κοίταξε. Δεν είναι το ζουμί αυτό, η μεγάλη εικόνα πια είναι. Η μεγάλη εικόνα πια είναι. Ότι πήγε μία σεζόν τζάμπα και βερεσέ. Εγώ δεν είμαι United, Μάρια, δεν είμαι United. Ναι. Αν ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες, πάρ' το κύπελο τουλάχιστον. Κάτι να σώζεις, κάτι να περιστάσεις. Πάντως, για το κύπελο που λέτε, βλέπω με τα λύπης μου πόσο το συνομπάρουν ακόμα και οι αγγλικές ομάδες. Που ήταν ένας θεσμός ορόσημο για την Αγγλία. Μάρια, θέλω άποψη. Για ποιο πράγμα. Βλέπω ότι και στο κύπελο Αγγλίας πολλές ομάδες το συνομπάρουν για λόγους. Αυτό έχει γίνει. Ναι. Champions League. Στον πιο ιστορικό θεσμό του πλανήτη Γη, στον πιο παλιό. Το κύπελλο Αγγλίας. Που είναι και πανέμορφο σαν τρόπιο. Δεν υπάρχει. Το πιο όμορφο τρόπιο. Δεν υπάρχει. Έχω βγει φωτογραφία μαζί του όταν το πήρε η Τσέλσι και πάει στην Αγγλία. Και το έχω στην μπουτίκ και βγήκα φωτογραφία. Πολύ όμορφο. Δεν υπάρχει. Πόσο τρόπαιο είναι στο σύνολο. Έχει βγει το πιο όμορφο τρόπαιο του πλανήτη. Μαρία. Είναι link up, link τρόφι, κύπελο και πάλι. Όχι. Το link τρόφι είναι για ομάδα. Έχει μείνει κάτι. Λέγε φίλε. Καραμπάντο link up. Λέγε φίλε. Και Μάρια. Ναι. Για το ΣΕΚ τώρα θα να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιον? Έχεις ιδέα από κάποια φετίχ ναι. Για που θα μπορούσα να κάνω μια κοπέλα που έχω τώρα. Φετίχ είναι αν σου βγαίνουν εσένα. Αν σου βγαίνουν εσένα, δεν είναι... Μπορεί δηλαδή εσύ να σ' αρέσει να τρως, ξέρω εγώ, που στα λευριά. Φετίχ σου είναι αυτό. Σου αρέσει για παράδειγμα να τελειώνεις μέσα γόβα. Δεν θα τι του λες, αυτός δεν ξέρει το αλφαβήτα τώρα. Σου αρέσει να τελειώνεις μέσα σε γόβα. Ναι. Αυτό ορίστε. Να το φετίξω. Ρε φίλε, να σου πω τι έχω κάνει. Και μετά να το πίνεις. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Τι να κάνεις μετά.
τον έστειλε. Σταμάτα. Εγώ θέλω να ακούσω λίγο μετά. Πάμε στην επόμενη γραμμή γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον ο Μάριος και τον κόψαμε. Θέλω να ακούσω το κοντέψι του για το κύπελο. Όχι, α το κύπελο. Α, για το κύπελο. Ναι, αυτά όλα είναι η μοντερνιά. Είναι το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Η UEFA, τα πάντα έχουν γίνει πλέον με γνώμονα το οικονομικό συμφέρον. Και τώρα δυστυχώς και οι αγγλικοί σύλλογοι ρίχνουν όλο το οικονομικό, όλο το βάρος του αγωνιστικού με γνώμονα το οικονομικό στο Champions League, ας πούμε. Ή στο Europa League, αν θες. Λοιπόν, φίλε, εσύ που είναι στη γραμμή. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις. Ανάλογα τον άνθρωπο είναι. Δηλαδή, κάτι ανάλογο μας είχε ρωτήσει ένας νεαρός για τη φίλη του. Του είπαμε κάποια πράγματα. Αυτός τη χτύπησε λίγο, την έβρισε λίγο στο κρεβάτι και του έκανε μήνυση. Ναι, είναι ανομαλιάρα αυτή η ρεύμα. Άλλο λέω. Ανάλογα, τι είναι. Α, σου δώσουμε καμία συμβουλή. Θα πάει να το κάνεις και μετά σου κάνει μήνυση, ρε άνθρωπε. Αυτό σου λέει. Ξάπλωσε την κυβάρα λίμπητα και έχει τελειώσει το ζήτημα τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις γόμες, λέει ο άλλος. Πίνεις λέει, θα χάσω το μυαλό μου, ρε, θα τρελαθώ, ρε. Έπω έχω πλέξει, ρε, Παναγία μου άνθρωπος. Κλείσ' το τηλέφωνο, ρε, σκείς ο Δήμο. Όχι, ρε, φίλε, τα πιώνει ο άλλος. Στο παπούτσι, ρε. Ας το μήλο, δεν πάτε, δεν είσαι ανθρώπισης. Δεν είσαι ανθρώπισης. Σου τσαρούχι, για σένα, σου τσαρούχι. Αν δεν πάτε στο μήλο, ρε. Τι είναι, ρε, ξάπλωσε, έτσι, δώσ' το και τελείωσε. 2-3 ώρες πόσο αντέχεις. Δεν έτσι, ρε. Πω, στη γόμα, ρε, να τα πιώνει. Δεν υπάρχει τελευθύνη. Θα χασέψουμε τελώμα, μας κάψει ο Θεός. Θα μας κάψει ο Θεός, ρε Σιζοδήμο. Κλείστο το ρημάνι. Πάμε επόμενος κύριος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα. Παναθηναϊκός είμαι. Νίκος λέγομαι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, ρε συνονόματε. Από πού παίρνεις, Νίκο? Από Χαλκίδα παίρνω. Μέσα από την πόλη. Έχεις έρθει, ναι, μέσα. Αν έχω έρθει. Τον αδερφό μου, τον Θεοδόρου, τον Νίκο, να του δώσει φυλάκια. Έχω έρθει πολλά χρόνια και παραθέριζα πολλά χρόνια βόρεια Εύβοια. Α, δεν είμαι από βόρεια. Τέλος πάντων, ήθελα να πω πώς είδατε σήμερα το έσχος στο Παναθηναϊκό. Εγώ τοποθετήθηκα πριν, δεν ξέρω αν το άκουσες. Δεν άκουσα. Ωραία, θα σου πω. Για μένα, φίλε, αυτό που αποκαλείς εσύ έσχος δεν είναι τίποτε παραπάνω από έλλειψη του προπονητή να πείσει τους παίκτες να αποδεχθούν ότι χάσαν ένα μάτς και να προχωρήσουν παρακάτω. Για μένα προσωπικά. Ο Μάριος έχει μια άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι αν είχες μια διακοπή, η ψυχολογία των παιχτών θα ανέβαινε. Είναι απαράδεκτο, το ξαναλέω, να βγαίνει ο παίκτης στο κύπελο και να βάζει τα κλάματα και αντί να βγει να το στηρίξει ο ίδιος ο προπονητής του, να βγει να το κάνει συμπαίκτης. Δεν μπορεί να τους κάνει, είναι αυτό που λέγαμε τον Άκη, δεν μπορεί να τους κάνει να ξεχάσουν το κακό αποτέλεσμα και τώρα τα αποτελέσματα έρχονται χιονοστιβάδα, είναι μια χιονοστιβάδα που βαραίνει ακόμα περισσότερο τα πόδια. Ο Μάριος, ας πούμε, είπε ότι απλά σε μάθανε οι αντίπαλοι και παίζει και αυτό ρόλο. Και αυτό, αυτό είπα. Και αυτό, ναι. Και αυτό που λες. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 5 έμπειρους ποδοσφαιριστές. Άλλους τρεις τεχνικούς. Δεν διαχειρίστηκε σωστά τις ήττες. Και να βάλεις και άλλους τρεις μικρούς να τους πλαισιώσεις την ομάδα και να τους φέρεις σιγά σιγά μέσα στο κλίμα. Και άλλο τώρα να πάρεις 8 ποδοσφαιριστές. Κάτσε να ακούσουμε όμως. Νίκο, να τον εκεί. Νίκο, είσαι στη γραμμή. Ναι, ναι. Πες μας εσύ την άποψή σου τώρα. Ο κόσμος εσένα θέλει να ακούσει. Τι να σου πω, ντράπηκα σήμερα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να παίζεις με τη Λάρισα με 10 παίκτες από το τρίτο λεπτό και να μην βάζεις ένα χαμημένο γκολ. Φρόνημα. Πρώτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά τώρα, αυτά τα λίγο ντράπηκα και έκανα. Εντάξει, βρε. Κοίτα, είμαι Χαριλάου. Τσιλικάς μπορεί να είναι, ρε, εσύ. Είμαι το 2007, Χαριλάου. Ντράπηκε αυτός. Τι. Αυτός που βγαίνει και δίνει διάφορα ονόματα. Έλα εδώ. Παίζει Άρης Ηρακλής. Τη χρονιά που σώνεσαι. Περίμενε, ναι. 2007 είμαι Χαριλάου. Επίσημα, Άρης Ηρακλής. Πέφτει ο Ηρακλής κατηγορία που σώθηκε στη Λάρισα με τον γκολ του. Λάρισα Ηρακλής 0-1. Που ήσασταν για φούντο και σωθήκατε με την Κέρκυρα, ρε, που κέρδισε. Το Παναθηναϊκό. Ναι. Που νικάει στην Ξάνθη. Ξάνθη ήταν. Στην Ξάνθη. Που παίζει η Κέρκυρα με τον Παναθηναϊκό. Και κερδίζει ο Παναθηναϊκό με τον γκολ του Μπίσκαν. Ξεκινήσατε ναι. Και σώνεται, να το πούμε λίγο γι' αυτό. Ναι. Σώνεται ο Ηρακλής στην Ξάνθη. Ναι. Και ο MVP της Ξάνθης ήταν ο Ζήσης Βρύς. Ήταν ο μοναδικός που έπεσε για να κερδίσει Ξάνθη. Πρόσεξε. Εκείνη τη χρονιά παίζει Άρης Ηρακλής. Οι Αριανοί πιστεύουν ότι θα πέσει ο Ηρακλής. Πώς θα φέρνει η Ρουσλάνα η ζωή. Άλλοι πάνε από εδώ, άλλοι πάνε από εκεί και η κολόγρια στη Β' Εθνική. Ξεκινάει το μάτς με 10 παίκτες ο Ηρακλής. Με αποβολή του Λίλα. Του Λίλα. Δώρο του διαιτητή. Δώρο του διαιτητή. Ποιος ήταν ο διαιτητής.
Πού να θυμάμαι. Ο διαιτητής που ήταν το 2005 στο Πρωτοδιακόπη, το 2005, που πέφτει ο Άρης. Α, βάζουν αυτόν. Βάζουν αυτό. Με το που το βλέπω αυτό εγώ, λέω αυτός για να του απαλύνει τον πόνο. Λοιπόν. Δεν υπάρχει και βγάζει το λίλα κάρτα στο 19ο λεπτό. Παίζει, παίζει ο Άρης 85-15 την κατοχή. Κακή ομάδα ο Ηρακλής. 85-15 την κατοχή, 1-0. Και γυρίζουν την μπάλα γύρω-γύρω, πάσα-πάσα. Και χορεύουν οι Αγιανοί. Του λέω αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Ανάβουν κεράκια κιόλα. Ανάβουν τα κεράκια. Και υπολόγρια στη Β' Εθνική. Λέω είστε μικρή ομάδα. Ου πού στη φωνάζαν. Λέω είστε μικρή ομάδα. 4-0 πρέπει να το βάλει αυτό τον Ηρακλή. Και γυρίζει την μπάλα και κατοχή, μπάλα κτλ. Και στο 92 γίνεται μια σέντρα, κεφαλιά, δεν θυμάμαι ποιο. Ποιο. Ο Σίσιτς. Ο Σίσιτς. Περνάει μπάλα ένα μισό χιλιοστό στο χάρι. Πρέπει να σβήσανε τα μισά κεριά. Σηκώνομαι στην κερκίδα και του λέω: καταλάβατε ρε μαλάκες, γιατί είστε μικρή ομάδα. Και πέφτει το μπουκαλίδι, έτσι και ο Παναθηναϊκός με τη Λάρισα. Εκεί έμεινε στο 1-0. Και στην αποβολή και στον γκολ που κάνει στο τρίτο λεπτό. Λοιπόν. Διαιτητής Μπριάκος. Όχι. Ο Μπριάκος λέει ήταν. Μπριάκος, όχι. Μπριάκος. Μπριάκος. Ο Μπριάκος, ναι. Πάμε κόσμο. Που είναι το 2005 στο 1-2. Ναι, και τον βάζουν στο μάτσο αυτό σαν να τους στέλνουν για να τα ξέρει, να απαλύνει τον πόνο. Τα πιάνει, βλέπω, τα θυμάσαι. Δεν έχει κακή μνήμη. Πάμε κόσμο. Εγώ είμαι, ναι. Μάλιστα. Βλέπεις. Ναι, το Καλτ είναι φίλος μου, το Τρας είναι αδερφός μου. Έτσι, μπράβο. Τι κάνετε, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Είναι ο φίλος μου. Λοιπόν. Όνομα ομάδα, κάτι, παιδιά. Άστε, ωραίος είναι. Πες όνομα ομάδα. Μιχάλης ΠΑΟΚ. Ωραίος, πάμε. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εκεί που έχεις του Πασόκ, θέλω να μιλήσω. Ακούει. Καλά. Καλά, ρε. Στο μπάσκετ τι ομάδα είσαι? Τι έγινε? Στο μπάσκετ λέω, τι ομάδα είσαι? Στο μπάσκετ? Ναι, ναι. Α, τι ομάδα θα μπορούσα να είμαι? Έχω διαβάσει κάτι άλλο περίεργα γι' αυτό. Όχι, απλά θαύμαζα τον Άρη. Όπα, όπα, όπα. Κάποιες περιόδους. Ναι. Όπα. Γιατί δεν θαύμαζες τον Ολυμπιακό με Γιατζόγλου, Διάκουλα, Μελίνη, Καστρινάκη? Ρε φίλε, και ο Ολυμπιακός μου άρεσε. Επί Τάρλατς, επί... μου άρεσε εκεί. Υπάρχει, υπάρχει επίσημη δήλωση. Δεν είμαι πασχετικός, φίλε. Υπονάζεις με Λυσανίδη. Λοιπόν, υπάρχει επίσημη δήλωση που λες ότι είσαι αργιανός στο μπάσκετ. Εγώ. Ποιος, εγώ? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι να σου πω, μπορεί. Εκτός αν ο Μάνταλος έπαιζε χθες μπάσκετ. Ναι. Ο Μάνταλος εχθές έκανε χέρι, λέμε. Δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ. Α, δεν πρέπει. Αφού δεν πρέπει. Το είπε, εντάξει, το είπε. Δεν άκουγα, ρε παιδιά, να πούμε γρήγορα. Δεν σε λέμε τίποτα. Όχι, φίλε, δεν έπρεπε να μετρήσει. Πάρ το γρήγορα το έργο, πάμε. Αυτό, τίποτα άλλο, εντάξει. Να σε καλά. Επόμενος. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Φώναζε λίγο. Νίκο, πιο δυνατά, ρε. Γεια σας από το πηγάδι. Μ' ακούτε? Προσπαθούμε. Ναι, Νίκο, όνομα και ομάδα, φίλε. Ολυμπιακός από Καψόφορα. Καψόφορα. Πού είναι η Καψόχωρα? Χαλκιδική, ρε, πρώτο πόδι. Δεν λέγεται Καψόχωρα. Πευκοχώρη λέγεται. Πευκοχώρη πλέον το λέει. Απολύτιστε, Πευκοχώρη λέγεται. Καψόχωρα, ρε, γιατί είναι Καψόχωρα. Εγώ και εγώ με Καψόχωρα μεγάλωσα. Καψόχωρα τη λέγανε επί Χούντας. Παρακάτω. Τι λες, ρε. Καλή ήταν και η Χούντα, αυτό που λέει. Καλή ήταν, ναι. Λέει, να σε ρωτήσω, μένεις Πευκοχώρη? Ναι. Πόσοι είστε τώρα, 50 άτομα το χειμώνα? 2.000 και άμα δεν θέλω να τα δει. Εσύ, να σε ρωτήσω τώρα. Να το λες όσοι έτσι θα. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Ο Παναγιωτήδης στο φούρνο. Oh. Είναι καλά. Ο Παναγιωτήδης πέθανε, αδερφέ, πριν 3 χρόνια. Άστα, όχι, είπα εγώ, κατάλαβες. Άμα είπα όχι εγώ. Ρε φίλε, δούλευα στον άνθρωπο. Ο Ιερανικός ο Τάσος καλά είναι. Η Χούντα καλή ήταν, τότε γιατί θέλατε να αλλάξετε την κατάσταση? Εμείς όχι, ρε. Χαλκιδικιώτες, ε. Χαλκιδικιώτες με τίποτα, ρε, συμπλάκα. Μας έκανε και τον δρόμο. Χαλκιδικιώτες. Μας έκανε και τον δρόμο εμάς. Μην μπερδένεσαι. Χαλκιδικιώτες και η Χούντα, καλά ήταν, ε. Καλά ήταν, μια χαρά ήταν. Πέθανε ο Τάσος. Στο Survivor. Παρακάτω. Στενοχωρέθηκα τώρα. Όχι, όχι. Ο Αεκτσής είναι ωραίος. Όχι, ρε φίλε. Η ισοσία στο Ριβάλντο. Ναι. Η γυμνάσια. Φιλαράκο, στενοχωρέθηκα, στενοχωρέθηκα πολύ τώρα για το Τάσο, για αυτό που μου είπες. Ναι, δεν αφάει. Ο Τασούλης παίρνει 3 χρόνια, αδερφέ. Φίλε, δούλευα στο Τάσο 2 σεζόν. Πότε? Το 2004 και το 2005 το καλοκαίρι. Την Ολυμπιάδα.
Θα σε ξέρω πάρες, σίγουρα. Γιατί από εκεί ψώνιζα και το μαγαζί. Ένα για μου την πανά. Μιλάει, μην μιλάτε πάνω στο μαγαζί. Πες μου, φιλέ. Θα σε ξέρω, λέω σίγουρα, γιατί από εκεί έπαιρνε και το μαγαζί πράγματα. Ναι, ρε φίλε, αφού ο Τερζής κάθε μέρα εκεί εργότανε μαζί, τώρα είχαμε παρέα. Ρε φίλε, δεν μας νοιάζει τι πηδούσατε στην καψόχωρα. Τώρα τι, πάμε επόμενη γραμμή. Φύγε από αυτά. Φύγε από εδώ, ρε. Πες για τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έρχεται ο Ολυμπιακός. Πάμε. Γείτε. Γαύρι, σήμερα κερδίσατε μέσα στον Αστέρα Πειραιός. Γείτε να μας πείτε για την μεγάλη ομάδα που έχετε. Ισπέδωνο Ταυρίδης. Άσε τώρα, λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Καζάνας, εδώ πάω ξύς. Μάλιστα. Καζάνας. Ναι. Ναι, το παρατσούκλι, Καζάνα. Ναι, παλικάρι, ναι. Έχει κεφάλι μεγάλο. Όχι. Γιατί σε λένε Καζάνα. Απλά. Γιατί. Απλά έτσι. Όχι, απλά έτσι με λένε. Σε λένε έτσι, άμα σε λένε, έλεγε. Κώστα. Πέσει με συγχύτρα. Ο Λουτσέσκου είναι πολύ καλός προπονητής, να ξέρεις. Ποιος. Που το διαπίστωσα. Ο Λουτσέσκου είναι πολύ καλός προπονητής. Για ποιο λόγο. Θα σου πω τώρα. Πες. Το διαπίστωσα, είναι δηλαδή αλεπού. Το διαπίστωσα, στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης που έφαγε κίτρινη κάρτα ο Μάτος και κατευθείαν σηκώνει τον Λιμιό που γυρνάει και πίσω μπακ, κατευθείαν το σηκώνει για να τον βάλει μέσα. Κάτι ήξερε. Επόμενη γραμμή, φίλε. Φίλε, όμως πέρσι στο ΆΚΑ η αλεπού σου με τον. Πώς τον λέγανε εκείνο τον ξένο που είχαμε το center back. Που έπαιζε ξύλο με τον Αραούχο και μείναμε με παίκτη λιγότερο. Δεν τον έκανα αλλαγή. Και δεν τον έκανα αλλαγή τότε, πλάκα μου κάνεις. Ισαουράλντε. Ναι. Ισαουράλντε. Σε βγάζει ψεύτη αυτός. Ότι τι, δεν βλέπω. Όχι τον Ισαουράλντε. Δεν το λέω. Ισαουράλντε δεν ήταν αυτός. Εσύ μάλλον δεν έχεις καμία καλή μνήμη. Γιατί τότε στον Ντρούλινγκ έλεγες ότι στο μάζι με τα κεριά δεν είχες πάει. Πολύ παπάντζα που λέει. Τι λες, μωρέ. Ποιο Ντρούλινγκ πριν από 10 χρόνια δεν είχα πάει. Μη ήμουνα με τον. Θα σου πω και με ποιον ήμουνα. Με τον Σουλίνα ήμουνα. Το ξέρεις το Σουλίνα. Δεν το ξέρεις το Σουλίνα. Ο Αργιανός. Ο Σουλίνας, ο μαύρος Αργιανός. Ο Γιάννης. Που είναι, ήταν πελάτη στον Γρόλιο. Κολλητός του Γράντα και του Γράντα, του Σκόρδα. Πώς δεν ήμουν. Δεν μπροστά ήμουν που πετάξατε τον πάγκο του Ηρακλή με το φανάρα στο κέντρο του γηπέδου. Πώς δεν ήμουν. Πάμε κάτω. Όπα, αυτό που λες είναι άλλο μάτς. Εσύ αυτό που, που με την κεφαλιά του Σίσιτ, ναι. Του Μύρνε Σίσιτ, από τα αριστερά η σέντρα, ναι. Νικάει ο Άρης 1-0 και τελειώνει. 1-0, ναι. 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 Και πετάνε τον πάγκο σε αυτό το μάτι. Μα ήγουνα επεισόδια ρε παιδί μου, βαρούσαν τον πάγκο οι Αριανοί από πίσω. Ο Φανάρας ήταν γενικός αρχηγός. Εκεί τη χρονιά ήταν που σώθηκε ο Ηρακλής τελευταία αγωνιστική. Άσε, που ήταν, τον είχαν για πεσμένο. Άστο το μλακάμα. Ναι, ναι, αλλά όχι το ρίχνο. Μην τα παίρνετε με τα χοντρά το 2005. Όχι, ρε, άλλο. Εντάξει. Κάνανε μανούρα οι Αριανοί. Πάμε. Καλησπέρα. Ήταν το πρώτο ματ μετά την πτώση του Άρη από τον Ηρακλή. Ήταν το πρώτο ματ και πάλι. Η πουτάνα η ζωή. Λέγε, φίλε, ποιος είσαι. Λέ. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Καλησπέρα. Γιάννης ονομάζομαι. Γιάννης, ο οπαδός. Κέρκυρα, τηλεφωνώ. Ναι, οπαδός. Ολυμπιακός είμαι. Ολυμπιακός. Διακτηνίστηκες ρε φίλε. Πάμε. Πιο πριν μας πήρες και μας είπες ότι είσαι από την Καλκίδα. Λέγε Γιάννη, ναι. Λέγε Γιάννη, ναι, παρακαλώ. Άλλος είναι ρε. Ποιος άλλος, ο ίδιος είναι. Πάμε Γιάννη, σε ακούμε. Δεν άκουσα, δεν άκουσα λίγο τι. Λέγε αγόρι μου, λέγε τι θες να πεις. Λέγε. Πήρα να μιλήσουμε για δύο πράγματα. Πιστεύετε ότι το παίρνουμε το πρωτάθλημα ή είναι αργά. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ποιος. Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός είσαι τώρα. Ολυμπιακός, όχι, δεν το παίρνει. Όταν θα βγεις και θα πεις ότι είσαι ο Σταμάτης και είσαι από τα Γιαννιτσιά και είσαι Παοκτσής, τότε θα σου πω ότι το παίρνουμε. Εντάξει, θες να κάνεις πλάκα, το καταλαβαίνω, αλλά ρε φίλε, μην παίρνεις δύο τηλεφωνήματα μετά και λες, α, δεν είμαστε και τόσο μπούφοι. Εντάξει, καλή η πλάκα σου και η τρολιά σου. Ρε φίλε, Ολυμπιακός είμαι, τι λες τώρα. Ναι, ρε, από αλλού παίρνει. Άλλος είσαι, εντάξει, σου ζητώ συγγνώμη. Αλήθεια σου λέω. Εντάξει, συγγνώμη σου ζητώ. Εμένα μου φάνηκε ότι ήσουν ο προηγούμενος από τη Χαλκίδα Παθαϊκό. Από Κέρκυρα είσαι, Γιάννη. Ναι, ναι. Ο Σταματίο που κάνει τις τάμνες, που τις υπασπάνε το Πάσχα, καλά είναι. Ξαναπέστε, δεν άκουσα. Ο Σταματίο, βρε, που φτιάχνει τα σταμνάκια που πετάνε το Πάσχα. Ναι. Καλά είναι, εντάξει. Καλά είναι. Επόμενη γραμμή. Είχε δίκιο που σάντος. Δεν πήρες χαμπάρι. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Χαμπάρις, ναι. Τόση ώρα αυτό λέει ο Γιώργος. Και δεν τον κλείνουμε. Τον αφήνουμε, μιλάει. Μια είναι Παναθηναϊκός, μια είναι Ολυμπιακός, μια είναι Τραχανάς, μια είναι Πίτηρο, ό,τι θέλει. Πάμε, επόμενο κύριο, ναι. Γεια! Εγώ είμαι. Ε! Γιώργος Ολυμπιακός από Πτολεμαϊδα.
Ένα Αριανό θέλω να βγει. Γεια σου Γιώργο. Όχι, όχι, άσε να μας πούνε αυτοί τώρα για τον Αστέρα. Ένα Αριανό να βγει, ρε. Ένα, ρε. Ένα, ρε, Αριανό, ρε. Λάζαρος και Φορτούνης κάνουνε παπάδες ραπ. Ρε φίλε, καλά σοβαρολογείς τώρα. Δηλαδή όταν είχαμε κερδίσει εμείς 0-3, μας λέγατε τα 1002 και ποιος είναι ο Αστέρας και τέτοια. Και τώρα κάνουν παπάδες οι δικοί σου. Άλλο παιχνίδι. Ναι, ρε Γιώργο, όμως το πρώτο ημίχρονο ήταν 3 γκολ. Εντάξει. Ποιο? Ήτανε πολύ καλή διοίκηση. Δεν το ίδιο. Εμείς 90 λεπτά τους είχαμε. Εντάξει, εντάξει. Καζούρα, καζούρα σου κάνω. Έχεις δίκιο. Παίξατε καλή μπάλα σήμερα. Εντάξει, να μιλήσουμε αντές, καθαρά ποδοσφαιρικά, να μιλήσουμε, έχεις δίκιο. Είναι πολύ ανεβασμένος ο Ολυμπιακός. Όντως. Δεν ξέρω από τι, αλλά... Όντως, ναι. Ακούς ραπ. Λέγε. Βλέπω ότι η διακοπή ωφέλησε τον Λάζαρο στο 100%. Όλους τους πεθαμένους η διακοπή τους ωφέλησε. Λάζαρο, Μάτο, Βιερίνια, Πέλκας, θα δούμε. Πώς το βλέπεις, πηγαίνει θρίλερ το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Εσύ πρέπει να πάρεις, φίλε, άκου να δεις, το πρωτάθλημα το χάσες. Πάει. Εσύ δεν τέλειωσε ακόμα. Τέλος! Εσύ! Εσύ θέλεις δύο πράγματα. Να πας σε τελικό με τον ΠΑΟ και να τον κερδίσεις και να τον πάρεις στην Τούμπα. Και χάστο. Να σπάσω το αίτητο. Να πας μες στην Τούμπα να παίξεις μπάλα να κερδίσεις και να του πάρεις. Το αίτητο θα σπάσει την Κυριακή, φίλε! Και να του πάρεις και το κύπελο σε τελικό. Τότε μπορείς να πουλήσεις πνευματάκι. Πάμε επόμενη γραμμή. Σωστός! Ναι. Πόσες γραμμές ακόμα είναι υπάρχει. Άλλες δύο. Άλλες δύο. Πάμε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Επόμενος. Έλα. Έλα. Μάκης Αριανός από Νεάπολη. Καλώς τον. Γεια σου Μάκη. Για πες τι γίνεται να πούμε. Για δεν είδες τι γίνεται. Εσύ θα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα να πούμε. Τι καλύτερα. Α, πες εσύ τι είδες. Η ομάδα παραπέει. Τον λόγο δεν ξέρω όμως. Ο λόγος είναι φίλε. Η ομάδα ξέρω, είναι αγύμναστη. Ο Ραούλ Μπράβο και η ομάδα δεν τραβάει. Ορίστε με Ραούλ Μπράβο. Ραούλ Μπράβο λέει. Για μεταγραφές. Ναι, λέει. Μαζί με τον Γκόουτ έφυγε και Ραούλ Μπράβο. Κάτι ξέρεις και σήμερα πάνω. Ποιος σου δίνει τα κατοσφαιρικά για σου. Η μαμά σου. Η γυναίκα σου, η πουτάνα. Η μαμά σου. Η μαμά σου μου δίνει και την πηδάω. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Γνώμη για το 3-5-2. Πιανού. Για τις μπουνιές που θα φας. Από σένα. Από τη μάνα σου. Από τη μάνα σου. Τις μπουνιές που θα φας. Κλείστο ρε εσύ στο Δήμο, κλείστο. Σε βάλω σε κάνα δωμάτιο. Δίδυμα θα σε κάνω. Είμαι εμάς. Είναι. Ρε αδερφάρες. Έτσι θα πάρει τη Μακεδονία. Από το τηλέφωνο μαγιά. Πού μπλέξαμε. Έπαιρνα τηλέφωνο. Βρε η Μέρκελ! Πήρες τηλέφωνο για να κάνεις μαγιά και να βρεις. Πήρε η Μέρκελ εδώ πέρα και χεστή κατά πάνω. Με Μέρκελ, σε πήξε. Με δερφάρες. Άλλη γραμμή. Ναι. Έχουν πάρει τέσσερις ίδιες. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Ναι φίλε πάμε. Άσε το να πάει στο διάλογο δε. Επόμενο. Άντε, άντε, άλλη. Έλα άλλους δύο, ναι. Πάρ' το. Δεν σε θέλει ρε Ραπτόπουλο, πάμε για ύπνο. Πάρε άλλους δύο. Τελευταίος πριν από τον... Ναι, ναι. Πολύ το μπάκι κάνει κοντά. Μη. Πάμε στον άλλο. Όχι, εδώ θα μείνουμε. Λέγε. Θα μπορέσω να μιλήσω λίγο. Ορίστε. Όχι, δεν μπορείς από χωριό. Πάμε επόμενος. Μπορείς να μιλήσω λίγο. Πιο μπροστά δεν μπορείς να πάρεις. Θα μπορώ να σου μιλήσω λίγο. Λέγε. Πάμε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ναι, φίλε, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Βασίλης Παοξής. Ναι. Βασίλης Παο, πάμε. Έστειλα το μήνυμα αυτό με το... Αυτό με τον ανθρωποφάγο. Α, ωραία. Α, φίλε, είσαι εντάξει, ναι, ναι. Σωστός, σωστός. Να είστε καλά, σας βλέπω εδώ πέρα, βραδιάτικα. Αλλά ραπτό που λέω τους, τέτοια ώρα σε εκπομπή, τι κόσμος περιμένεις να σε πάρει και να μιλήσει. Συγγνώμη κύριε, εσείς γιατί πήρατε και μιλάτε με ευπρέπεια. Είναι 2 η ώρα, φίλε. Πώς περιμένεις να είμαι, να πετάω από τη χαρά μου μετά που χάσαμε τη Μακεδονία. Τι χάσαμε? Τη Μακεδονία. Εδώ χάσαμε 1 εκατομμύριο κόσμο μετανάστες. Η Μακεδονία σε πείραξε. Εδώ μισθός 300 ευρώ πήγε. Μισό εκατομμύριο είναι στη Μεγάλη Βρετανία μόνο, ρε. Μισό εκατομμύριο έλεγες εξορία στην Αγγλία, καλά σε λέει. Ποια Μακεδονία? Και εγώ για εμένα έτσι με βλέπω, φοιτητής μιας που είμαι. Εγώ έκανα ένα ερώτημα. Αυτοί που πήγαν στο συλλαλητήριο. Ποιος από αυτούς παίρνει πάνω από 1500 ευρώ το μήνα?
Ελάχιστη. Γιατί αυτοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα δεν πάνε στα συλλαλητήρια. Γιατί είμαι σαν εσένα, εγώ το χρήμα. Περίμενε. Γιατί. Εξασφαλισμένοι είναι. Τι είναι? Εξασφαλισμένοι. Ναι, και τι φοβούνται οι εξασφαλισμένοι από του μη εξασφαλισμένου? Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά στο βόλεμα. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Κάτσε. Συνέχισε. Να συνεχίσω. Ναι, δηλαδή. Τι θες να σου συνεχίσω, θες να σου πω. Γιατί ένας Σκοπιανός που βγάζει 500 ευρώ το μήνα, 300, μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ενώ ένας φίλος μου Σκοπιανός που ασχολείται με μεσητικά γελάει. Γιατί ένας επιχειρηματίας γελάει με αυτά και ένας που είναι ανέργος φωνάζει για τη Μακεδονία? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Διότι ο επιχειρηματίας είναι εξασφαλισμένος στη δουλειά του. Ναι. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα παίρνει το μισθό του. Ο άλλος δεν ξέρει. Ναι. Για πόση τακτική δουλειά του. Ο άλλος. Ένα μισό λεπτό. Το μακεδονικό τι σχέση έχει με το εργασιακό? Με τα λεφτά τι σχέση έχει? Τελευταία τι σχέση έχει? Άμα εσύ σου έχουν εξασφαλισμένη τη θέση, εξασφαλισμένο το μέλλον σου και για τα παιδιά σου, τι θα κάνουν ο άλλος? Δεν θα διαμαρτυρηθεί που δεν θα έχει να δώσει γάλα στο παιδί του? Ναι, με τη Μακεδονία σε ξαναρωτάω, ρε φίλε. Σε ξαναρωτάω γιατί μάλλον δεν κατάλαβες. Μα κατάλαβε. Τι σχέση έχει αυτό? Δηλαδή τώρα σου για μένα προσωπικά, εφόσον είναι εθνικό το θέμα. Πλούσιοι και φτωχοί, δεν μιλάω, πρόσεξε, όταν λέω πλούσιοι, που δεν είναι πλούσιοι, ενώ αυτούς που παίρνουν το 1,5 χιλιάρικο, ξέρω εγώ. Δεν μιλάω, εντάξει, πάντα το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Αλλά αν έχεις έναν αξιοπρεπή μισθό και μια δουλειά, δεν έχει καμιά σχέση. Αυτό είναι εθνικό το ζήτημα. Καλά σε λέει. Έχεις δίκιο, ναι, είναι εθνικό το ζήτημα. Αλλά το θέμα είναι. Τότε πώς πήγαν αυτοί που δεν έχουν καλή δουλειά και αυτοί που έχουν καλή δουλειά δεν πήγαν? Έτσι, περισσότεροι μου πήγαν, αυτό λέω και αυτό δεν ξέρω γιατί ο Νίκος δεν το έφερε. Πώς τερμηνεύεται? Οι περισσότεροι ήταν άτομα, όχι ούτε καν τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία, τάξη. Πιο πολύ λαϊκή τάξη, ναι. Άμα κάποιο έχει διασφαλισμένο το μέλλον του, δεν θα κοιτάξει να μείνει στην Ελλάδα και να σκεφτεί την πατρίδα του. Θα φύγει. Ρε φίλε, αυτό που έχει πιστέψει στο χρήμα δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε γλώσσα, ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Τι πάρε είναι παράδειγμα το διπλανό μου. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Παίρνω 1.700 το μήνα και δεν με νοιάζει εμένα πώς θα λέγονται τα Σκόπια, δεν με νοιάζει πώς θα λέγεται η Βόρειο Ήπειρος, δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο Καστελόριζο, γιατί παίρνω 1.600 ευρώ το μήνα και είμαι μια χαρά. Σωστό. Απλά είναι τα πράγματα. Για ένα πράγμα. Ποιοι άλλοι? Ένα τελευταίο να πω. Μα ο άλλος είναι καψοκανή μας, τον ενδιαφέρει. Γιατί? Γιατί δεν είναι βολεμένο σαν εσένα και εμένα. Γιατί τόσο, δηλαδή ποτέ ήταν η Μακεδονία με το δικό τη όνομα βολεμένο, ήταν? Όχι, δεν είναι βολημένο πάλι, αυτό σου λέω. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι σου λέω. Κατάλαβε τίποτα. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε για ύπνο γιατί πια εκπάω. Άντε, μπράβο τώρα, έγινε. Άντε, κάτι θα βγάλει άλλη κοπέλα εδώ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ την άλλη Κυριακή εκπομπάρα. Τι λες το μήνυμα της βραδιάς πάντως, να σε καλά πάλι. Bye, bye, bye. Εκπομπάρα την άλλη Κυριακή. Bye, bye. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία.